Θεατρική βραδιά. Το Κούτσουρο του Γιάννη Ανδρίτσου. Πριν ακούσουμε το έργο, η συγγραφέας θα μας πει λίγα λόγια. Καταρχήν, το Κούτσουρο είναι μια σάτυρα. Μα η φιλοδοξία τόσο του θεάτρου στο Α που το έχει πρωτοανεβάσει, όσο και η δική μου, δεν ήταν μόνο να βγάλω με γέλιο, αλλά μέσα από το γέλιο, πολλές φορές πικρό, να βγει ένα μήνυμα, να προβάλλει μια ελπίδα και ένα κουράγιο για τον άνθρωπο. Όπως καταλαβαίνετε, ο τίτλος Κούτσουρο είναι συμβολικός. Κούτσουρο λέμε κάτι ξερό, κάτι που δεν κινείται ούτε προς εδώ ούτε προς εκεί, λόγω χάρη ένα δέντρο που του κούψαν τα φύλλα και τον κορμό του και απόμενε μόνο ένα κομμάτι ξύλο κοντά στη ρίζα. Και αν ακόμα δεν έχει ολότελα ξεραθεί, αν του έχει μείνει μια σταγόνα ζωή, αυτή βρίσκεται βαθιά κρυμμένη, ανεκδήλωτη, ανύπαρκτη. Συμβολικά, αυτό το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε έναν άνθρωπο. Ο καθένας μας κινδυνεύει κάποτε να κουτσουροποιηθεί. Γιατί αν κόψουν από τον άνθρωπο την ελεύθερη σκέψη του, είναι σαν να κουτσουρεύουν την ίδια τη ζωή του, με την ευρύτερη σημασία της. Κοινωνικές, πολιτικές, οικογενειακές συνθήκες μπορούν να κάνουν στον άνθρωπο αυτή τη ζημιά, γιατί τον πιέζουν συνέχεια, είτε άμεσα είτε έμεσα. Η σύγχυση της γύρω πραγματικότητας, τα αντιφατικά γεγονότα, η άγνοια των αιτίων τους κάνουν κάποτε τον άνθρωπο να χάνει το δρόμο του και να μην μπορεί να προσανατολιστεί προς τη θετική πλευρά της ζωής. Στον καθένα δηλαδή έρχεται μια κρίσιμη στιγμή που ξάφνου στέκεται και αναρωτιέται «Πού πάω, μήπως έχω χάσει το σωστό δρόμο?» Και αυτός, ο αυτοελεγχόμενος άνθρωπος, μοιάζει σε αυτή την περίοδο σαν να έχει χάσει το δρόμο του. Κι άλλοι, ανάλογα με το χαρακτήρα τους, δεν μπορούν να ξεδιαλύνουν τίποτε, ζαλίζονται, κρύβοντας το καβούκι τους. Φοβούνται να κουνηθούν προς τα δω ή προς τα εκεί και τελικά ακινητοποιούνται σαν κούτσουρα. Άλλοι όμως αντιδρούν σαν ζωντανοί οργανισμοί. Παλεύουν και δεν εγκαταλείπουν την ελπίδα να βρουν το δρόμο τους. Το αν θα μπορέσει ο άνθρωπος να πει ελεύθερα το ναι ή το όχι στα γύρω γεγονότα εξαρτιέται από την υποδομή που έχει σαν χαρακτήρας, από τη θέληση που θα δείξει για αντίσταση σε αυτές τις πιέσεις. Και ο αγώνας αυτός δεν σταματάει, δεν γίνεται μόνο σε δύσκολες περιόδους, όπως λόγω χάρη σε ένα πόλεμο ή σε μια δικτατορία. Γίνεται κάθε μέρα, ακόμα και σε ήσυχες καταστάσεις, όπως η σημερινή. Γιατί και σήμερα τα προβλήματα υπάρχουν. Τα γεγονότα στριμώχνουν τον άνθρωπο και τον αναγκάζουν ή να παίρνει μια θέση ή να σωπαίνει και έτσι σιγά σιγά να γίνεται ένα άβουλο όν. Από αυτή την πλευρά νομίζω πως το έργο είναι επίκαιρο, γιατί πάντα γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Ιάκωβο Ιδραίο, τον ήρωα του έργου. Είναι ο μέσος Έλληνας, ο καλός κατά βάθος άνθρωπος, ο κάπως βολεμένος οικονομικά και κοινωνικά. Και από τη μια μεριά υπάρχει η δουλειά του με τον προϊστάμενο και από την άλλη το σπίτι του με τη μικροαστή γυναίκα του. Είναι τα καλούπια του. Του έχουν κιόλας βάλει περιοριστικά όρια στο πώς να σκέφτεται, πώς να ενεργεί. Έχει αρχίσει κιόλας να χάνει τον προορισμό του, να μπερδεύεται ανάμεσα στις αντίθετες απόψεις. Και το μόνο ζωντανό στοιχείο που τον βοηθάει να αντιδράσει είναι η ανθρωπιά του, η αγάπη του για τον συνάνθρωπο, που τελικά θα τον οδηγήσει στη θετική πλευρά της ζωής και δεν θα μαρμαρώσει. Θα πετάξει ένα-ένα τα δεσμά του και θα προχωρήσει. Το έργο που θα ακούσετε είναι αισιόδοξο. Θυμάμαι πως οι θεατές που βγαίναν τότε από τις παραστάσεις είχαν όλοι ένα αίσθημα θριάμβου και ανακούφισης, γιατί είχαν δει να νικέται μες στο έργο ένας εφιάλτης. Το έργο είχε πρωτοανεβαστεί στο θέατρο Στοά το Γενάρη του 1974, τότε δηλαδή που ο εφιάλτης της δικτατορίας πλησίαζε στο τέλος του, χωρίς όμως να πάψει να είναι επικίνδυνος, ακριβώς γιατί βρισκόταν στο τέλος του. Και αυτά τα παιδιά της Στοάς, πολλά διακινδύνευαν τότε για να ανεβάσουν τέτοια έργα που κάτω από τα συμβολά τους έδιναν καθαρά στους θεατές το μήνυμα της πάλης και τελικά της ανακούφισης και της νίκης πάνω στον εφιάλτη. Και οι θεατές επίσης πολλά διακινδύνευαν για να πάνε να παρακολουθήσουν τέτοια έργα. Όλοι μας δηλαδή, και οι συγγραφείς, και ο θίασος, και οι θεατές, μοιάζαμε να καταφεύγουμε τότε στη Στοά, σαν να ήταν εκεί κάποιο κρυφό σχολείο. Γιατί δεν θέλαμε να αφήσουμε το πνεύμα και τη ζωή μέσα μας να κινητοποιηθεί. Δεν θέλαμε με λίγα λόγια να γίνουμε κούτσουρα. Γιάννη Ανδρίτσου, το Κούτσουρο. Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί. Λίδα Πρωτοψάλτη, Ηλίας Κατέβας, Παύλος Ορκόπουλος, Δήμητρης Γιαννόπουλος, Αλέκος Κούρος, Άννα Κοζαδίνου, Νίκη Χαντζίδου, Άλκης Παναγιωτίδης, Πάρης Κατσίβελος, Θανάσης Παπαγεωργίου.
Επιμέλεια ήχων Γίτσα Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Νίκος Χανιώτης. Σκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια Θανάσης Παπαγεωργίου. Παραγωγή Βίκη Μουνδρέα. Τι χαρούμενη που είμαι που ξαναγύρισα κοντά σου. Θα τραγουδήσω. Τραλαλα, λαλαλα. Λιλί, σταμάτα. Πάλι θλίβερα, χτυπάνε οι καμπάνες. Τιν-ταν, τιν-ταν. Στη μέση του δρόμου. Τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Αχάριστε. Σ' όλο το ταξίδι σκεφτόμουν πώς θα σου πω το ευχάριστο νέο. Ευχάριστο. Πριν φύγω, ο γιατρός μου είπε: Κυρία Ιδραίου, μπορείτε να πείτε στο σύζυγό σας πως είστε πια έτοιμοι για καρποφορία. Καρποφορία. Α, μπράβο. Η βλάβη διορθώθηκε. Θα μπορέσουμε πια να αποκτήσουμε παιδί. Ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Σοφέλησαν τα δύο χαλουτρά, ε. Και οι θαλάσσιες άβρες. Αχ, Ιάκωβε, είμαι πολύ συγκινημένη. Καταλαβαίνεις, είμαι πια έτοιμη. Και κλαις. Τραγουδάω, καλέ, τραγουδάω. Στην τρέλα του καρναβαλιού. Τσα-τσα-τσα, τσα-τσα-τσα. Έλα, αργήσαμε, θα τα πούμε στο σπίτι. Ήρθαμε καθυστέρηση. Ο ήλιος πέφτει κάθετα. Από το γραφείο μου δώσαν μόνο μια ώρα άδεια για να σε παραλάβω. Πρέπει να γυρίσω σύντομα, έχω να διορθώσω το άρθρο. Κοίτα, τόσες σελίδες για τις ρίζες της σανσκριτικής γλώσσας. Τυπώνουμε νέο λεξικό. Και τ' άφησες την τελευταία στιγμή. Τελευταία σαν να βαριέσαι τη δουλειά σου. Χαζεύεις. Πρόσεχε, θα χάσεις τη θέση σου. Έλα, πάμε. Γεια σας. Ιάκωβε, τι στέκεις και κοιτάς έτσι. Είναι περίεργο. Τόση ησυχία κατά μισή στη λεωφόρου. Αλήθεια, κάτι συμβαίνει. Πού είναι οι εφημεριδοπόλες? Στάσου να διαβάζω την πινακίδα. Μην ακουμπάς κάτω τη βαλίτσα. Καθάρισε τα γυαλιά σου. Εδώ γράφει. Λιλί, κάναμε λάθος. Δεν είναι λεωφόρος Νικολάου. Εδώ γράφει λεωφόρος Νικολέτας. Τόσο πλατιά λεωφόρος. Αδύνατο. Ποια Νικολέτα είναι αυτή, η Καραντώνη? Μα. Από πού πέρασα για να έρθω στο σταθμό? Ιάκωβε. Ο σταθμός δεν φαίνεται βορεινά. Δεν φαίνεται. Μα ποιο δρόμο πήραμε? Αυτή τη συνοικία δεν τη γνωρίζω καθόλου. Θα είναι καινούργια. Χάσαμε το δρόμο. Πολύ ωραία. Θαυμάσια. Πρέπει να προχωρήσουμε να βρούμε ταξί. Οι ταξιτζίδες ξέρουν τους δρόμους. Δώσ' μου τη βαλίτσα, έλα πάμε. Όχι, δεν πάω πουθενά χωρίς να ξέρω που πάω. Θα με μπερδέψει τα στενά, θα ξαναρρωστήσω το πάνω που γιατρεύτηκα. Ορίστε, μου κόπηκαν τα γόνατα. Μην κάνεις έτσι. Ορίστε, κάτσε λίγο πάνω στη βαλίτσα. Πάρε μια ανάσα. Δεν βλέπω και διαβάτες. Τι διάολο συμβαίνει? Θα ρίξω μια ματιά, περίμενε. Φεύγεις? Με εγκαταλείπεις μόνη μου στην ερημιά? Για ένα λεπτό μόνο. Και αν χαθείς και δεν μπορείς να γυρίσεις? Όχι, δεν θα πας πουθενά. Θα πεθάνω. Καλά, καλά, δεν φεύγω, ηρέμησε. Κάτσε. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Κάποιος θα περάσει, θα ρωτήσουμε. Όλα τα σπίτια γύρω κλειστά. Δεν θα πέθαναν όλοι, δεν βλέπω ούτε ένα πτώμα. Λιλί, άνθρωπος. Ζωντανός? Μη λες ανοησίες, αφού περπατάει, έρχεται κατά δω. Και φαίνεται καλοντημένος. Κρατάει χαρτοφύλακα, μίλησέ του. Διστάζω. Περπατάει σακουρτισμένος, θα τον ενοχλήσω. Ενόχλησέ τον, είναι ανάγκη. Κύριε, συγγνώμη, μήπως ξέρετε πού μπορεί να βρει κανείς ταξί εδώ κοντά?
Κύριε. Ιάκωβε, τι είπε? Από εδώ είπε, νομίζω. Νομίζεις? Αχ, κύριε, συγγνώμη. Θέλουμε να βγούμε στο κεντρικό πάρκο. Το σπίτι μας είναι κοντά στο πάρκο. Ένα τρύπατο σπίτι, με μάρμαρα φυσικά. Από πού περνάει το τρόλε για εκεί? Λοιπόν, σημασία, ε? Σαν να έδειξε προς τα εκεί, με συμβρινά. Έλα, πάμε. Έλα, σου λέω. Αφού επιμένεις, εντάξει. Πάμε προς τα εκεί. Στάσου, στάσου. Από εδώ δεν φαίνεται καμιά στάση λεωφορείου. Αχ, μας είπε ψέματα. Μιλείτε, με παρατάς. Άντε. Μην ευριάζεις και πετάς τη βαλίτσα. Απλούστατα, μας είπε ψέματα. Και φαινόταν και καθώς πρέπει. Τίποτα δεν είπε. Ούτε προς τα εδώ, ούτε προς τα εκεί. Ακόμα και το βλέμμα του στυλωμένο μπροστά, σαν πέτρινο. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Περίεργος τύπος, ρομπότ. Δεν ήξερες τον τρόπο να του μιλήσεις. Μάλιστα. Πάντα το θέξιμο δικό μου. Τι θα κάνουμε τώρα? Δίψασα όλα κλειστά. Πάρε. Τι είναι? Μέντες. Τι ώρα να είναι? Πω, τι καθυστέρησε. Και ο διευθυντής περιμένει επιγόντως το άρθρο. Μα τέλος πάντων, δεν υπάρχει ψυχή εδώ γύρω. Ιάκωβε, κοίτα! Πού? Εδώ μπροστά σε αυτό το κυπάκο. Δεν είναι παγκάκια αυτά ανάμεσα στα δέντρα? Δεν κάθονται άνθρωποι? Ναι, έτσι φαίνεται. Λιάζονται ακίνητοι. Τι περιμένεις? Ρώτησέ τους. Έλα, έλα. Πλησίασέ τους πιο πολύ, έτσι. Μπράβο. Βγάλε το καπέλο σου. Χαιρέτησέ τους. Χαίρετε, κύριε. Σαν να χαμογέλασαν. Έλα, μην χάνεις το θάρρος σου. Κύριε, συγγνώμη που σας αποσπάω από την αναπαυσή σας, αλλά η ανάγκη με πιέζει να σας παρακαλέσω να μας δείξετε το δρόμο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Καμιά συγκοινωνία, κανείς αρμόδιος. Ούτε ένας τροχαίος. Αν ξέρετε αυτούς τους δρόμους και αν έχετε την καλοσύνη να... Γιατί σταμάτησες? Δεν απαντούν, αδιαφορούν. Φόρεσε το καπέλο σου να σε προσέξουν. Πες τους τίτλους σου. Ποιους τίτλους, βρε Λιλή? Οι τίτλοι έχουν σημασία. Δεν πρέπει να μας περνάνε για τίποτα αξυπόλυτους. Γύρνα έτσι τη βαλίτσα, έτσι, έτσι. Να φαίνεται η ετικέτα του ξενοδοχείου. Εντάξει, εντάξει. Κύριε, επιτρέψτε μου να συστηθώ. Ονομάζομαι Ιάκωβος Ιδραίος. Ιδραίος. Με ύψιλον και δασία, όπως Λερναία Ίδρα, μάλιστα. Δεν είμαι κανένας αλήτης, κύριε. Είμαι υπάλληλος στον εκδοτικό οίκο λεξικών Βρόντος και Σία. Ανώτερος υπάλληλος. Ειδικευμένος στις έρευνες αρχαίων γλωσσών. Αν και τόσο νέος. Οι γονείς μου ήταν αγρότες που με έμαθαν να μην αφήνω αβοήθητον των πλησίων μου. Γενικώς προσπαθώ να βρίσκομαι στο δρόμο της αρετής. Δεν χάνει ποτέ το δρόμο του. Πάντα ξέρει προς τα πού πέφτει η Αγγλία, ο νότιος πόλος, το Καρπενήσι. Σωστή πηξίδα. Να σας συστήσω από εδώ τη γυναίκα μου. Χαίρο πολύ, κύριε. Είμαι κόρη πρώην βουλευτού, με μαθήματα σολφέζ και πιάνου. Την τριστές τι παίζω απ' έξω. Ιάκωβε, πες το. Ο παπάς του είχε αναφέρει στη Βουλή ως παράδειγμα. Δεν είναι ανάγκη να ανακατέψουμε τώρα και τη Βουλή για να μας δείξουν τον δρόμο? Δεν ξέρεις να μιλήσεις. Άσε με μένα. Κύριε, πρέπει να μας εμπιστευτείτε, να μας δείξετε το δρόμο. Είμαστε οικογένεια χριστιανική. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα παιδί. Μια βλάβη, ξέρετε, μα θα αποκτήσουμε, θα προσπαθήσουμε. Φτάνει, τους κουράζεις. Δεν είμαστε από αυτούς που καταφέρονται κατά της οικογενείας. Πιστεύουμε στις βάσεις του πολιτισμού, στις παραδόσεις. Ναι, φυσικά. Φτάνει, Λιλή. Στα σύμβολα των ανωτάτων αρχών, στην κατάνοιξη της θρησκείας, στο τίμιο εμπόριο και στη γνήσια εθνική μας ποιήση. Ιάκωβε, μπορείς να επαγγείλεις στους κυρίους το «Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά»? Τι? Και τους λαϊκούς χορούς μας, τους γεμάτους λεβενδιά. Σαν μπας στην Καλαμάτα και ερθείς με το καλό, φέρε μου ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό. Ιάκωβε, σαν να το συγκίνησα, θαρώ κουνιούνται. Όχι, επειδή κουνιούμαστε εμείς στο λάθος του Πτολεμαίου. Τι άλλο να τους απαγγείλω? Αχ, κλόν γίναμε μπροστά τους για μια πληροφορία κι αυτοί. Βρε Λιλή, κοίτα τους καλύτερα. Γελαστήκαμε, δεν είναι άνθρωποι. Μάλλον κορμί δέντρων. Λες? Για στάσου. Τι κάνεις, τι τους πετάς? Μέντες, να δω αν θα αντιδράσουν. Δεν αντιδρούν. Ίσως υπήρξαν άνθρωποι και κάτι, ποιος ξέρει τι, τους αποξήρανε. Αχ, πάψε. Μια ελονοσία, ένας πόλεμος, μια συχασιά. Ιάκωβε, θες να με τρομάξεις? Έλα, πάμε να φύγουμε από εδώ. Μη με τραβάς, να φύγουμε και να πάμε πού? Οπουδήποτε. Δεν θα μου χρειάζομαι εδώ πέρα. Όχι, δεν είμαι συνηθισμένη στον ποδαρόδρομο όπως οι πλήστρες. Εδώ θα περιμένω. Έχεις υποχρέωση. Έχουν υποχρέωση όλοι οι υπεύθυνοι να με πάνε με αυτοκίνητο στο σπίτι μου. Είμαι στην ανάρρωση.
τούμπανα. Βλέπεις τίποτα? Ακούω. Επιτέλους κάποια ζωή, θα μάθουμε. Α, έτσι εξηγείται. Σίγουρα γίνεται κάποια παρέλαση, γι' αυτό κοπήκαν οι συγκοινωνίες. Έλα, πάμε να δούμε. Όχι. Πάμε. Μακριά εσύ από τις παρελάσεις, απ' τ' άλογα. Μα δεν χρησιμοποιούν πια τάγκς. Ούβρε, Λιλί, σε ποια εποχή ζούμε? Θέλω να ειδώ τα παράσημα, έλα. Λιλί, σ' απαγορεύω. Και αν δεν είναι παρέλαση, μα διαδήλωση κάτι άλλο, κανένας φρόνιμος πολίτης δεν θα πήγε. Θα είναι όλοι κλειδωμένοι μες στα σπίτια τους. Θα χτυπήσω μια πόρτα, ένα κουδούνι. Στάσου! Δεν ανοίγει κανείς. Δεν ανοίγουν, φιλάν τα ρούχα τους. Δεν θα τους σκοτώσουμε, μια πληροφορία ζητάμε. Θα χτυπήσω όλα τα κουδούνια τους. Ανοίξτε σας παρακαλώ, δεν είμαστε ληστές, μπα για το Θεό. Τα σπίτια σας φαίνονται καθώς πρέπει, θα έχετε κάποια ανατροφή. Απίστευτο, τόση αδιαφορία. Υπάρχει κάποιος φόβος, σου το είπα. Κάτι συμβαίνει. Και πόσο θα κρατήσει αυτή η παρέλαση? Δώσ' μου τη βαλίτσα να κάτσω, θα σοριαστώ. Αχ, και σαν αρχίζω να πεινάω, θα ήθελα να είχα μια πιπεριά. Το ταχύτερο, μια τρυφερή πιπεριά. Μην κάνεις έτσι, μας βλέπουν από τις γρίλες. Αφού δεν ανοίγουν, να μας αφήσουν ήσυχους, να κοιτάζουν τη δουλειά τους, τη σταυροβελονιά τους. Ιάκωβε, πάλι τις πινακίδες κοιτάς. Είναι μισοσβισμένες. Χαζεύεις, ενώ εμένα μου έρχεται λιποθυμία. Άσε τις υπερβολές, πάρε το μαντήρι μου, αερίσου. Άσε με, ανάξιε. Αχ, γιατί να μην ζει ο μπαμπάς να σε βάλει στη θέση σου. Δεν μ' αφήνεις πια με τον μπαμπά σου. Μαμά μου. Κύριε Ιδραίο, εσείς είστε. Μας είδαν, μας φωνάζουν, σωθήκαμε. Απάντησε λοιπόν. Ορίστε, εγώ είμαι, ποιος με φωνάζει? Πού ακριβώς είστε, χριστιανέ μου, πίσω από την εκκλησία? Ακριβώς δεν ξέρω, μα κοντά σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Ιάκωβε, νάτος έρχεται, σωθήκαμε. Πούντος? Αυτός ο χοντρός κύριος που έρχεται ιδρωμένος. Πολύ εντυπωσιακός κύριος. Σαφάλε να έρχεται. Τι φτύνει έτσι συνέχεια? Δε φτύνει, μην είσαι ανόητος. Απλώς μασάει σπόρους. Σώπα. Κουράστηκα να σας εντοπίσω. Χαίρετε. Δεν με θυμάστε? Είμαι ο κύριος Γλυκεράς. Μάλιστα, ναι. Από εδώ η γυναίκα μου. Δεν είχα την τιμή να τη γνωρίζω. Μαντάμ, επιτρέψτε μου να σας φιλήσω το χέρι σας. Μερσί. Ευχαριστώ. Γλυκεράς, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αρωμάτων και ηλιοσπόρων. Μα αγαπητέ μου κύριε, λέτε να μην σας γνωρίζω, τέτοια φίρμα. Σοβαρά μας γνωρίζετε? Εξόψεως, εξακοής και εξοσφρήσεως. Εξοσφρήσεως. Μάλιστα, χρησιμοποιώ τα αρώματά σας, τρελαίνομαι για τους σπόρους σας. Τι νόστιμα που τα λέτε, ανοίξτε το χεράκι σας. Ορίστε. Ω Ιάκωβε, κοίτα τι αυροφροσύνη. Μου έδωσε τρεις σπόρους. Ω, ευχαριστώ. Πάνω που πεινούσα. Τον άντρα σας όμως δεν θα δώσω. Έχω παράπονο μαζί του. Αρνήθηκε να συμπεριλάβει στην εγκυκλοπαίδεια τη φίρμα μας. Ούτε μια σειρά. Α, μάλιστα, τώρα σας θυμήθηκα. Μα ξέρετε. Ιάκωβε, αρνήθηκες? Πώς είναι δυνατόν? Πρόκειται περί των ηλιοσπόρων. Αγάπη μου, μια εγκυκλοπαίδεια αγάπη δεν είναι. Αγάπη μου, πάψε. Ήσουν πάντα ξεροκέφαλος. Κύριε Γλυκερά μου, χίλια συγγνώμη. Θα μιλήσω εγώ προσωπικώς στον ίδιο τον κύριο Βρόντο. Είναι ξαδερφός μου. Σας αδίκησαν, μάλιστα, σας αδίκησαν. Παρόλα αυτά, μόλις σας είδα από την ταράτσα του κτηρίου, μου λέω, ας σταθώ ψηλότερο στον περιστάσιο. Ας τους βοηθήσω. Ο κύριος Ιδραίος και η γυναίκα του φαίνονται χαμένοι. Καμιά συγκοινωνία. Άγνωστοι δρόμοι. Κυριολεκτικά χαμένοι, κύριε Γλυκερά μου. Και έρχομαι, ξέρετε, από Λουτρόπολη, καταλαβαίνετε. Τι ακριβώς συμβαίνει? Είστε ακατατόπιστος, αγαπητέ. Και γράφετε και λεξικά. Σημώστε. Απόκλεισαν όλους τους δρόμους. Απόκλεισαν? Γιατί? Ψάχνουν για τους φωνιάδες. Έγινε φόνος, Θεέ μου. Μην τρομάζεις, Λιλί. Σας παρακαλούμε, κύριε Γλυκερά, κατατοπίστε μας. Διάβολε, ένας σπόρος καλασμένος. Θα τους απολύσω όλους, όλους. Δεν ανέχομαι να βγαίνει ούτε ένας σπόρος καλασμένος που να μας δυσκυνίζει. Με πιάνει ταραχή, μου έρχεται κόλπος. Αχρεμίστε, κοκκινήσατε. Ορίστε, ορίστε λίγη κολόνια. Ελάτε, αναπνεύστε. Τραβήξτε την κολόνια σας. Δεν θέλω τίποτα από σας. Γιατί? Διότι είστε με το μέρος τους. Πώς? Τι εννοείτε με το μέρος τίνος? Αυτούνων των κακούργων που ψάχνουν να τους βρουν. Μα τι λέτε, κύριε Γλυκερά μου, εμείς θα ας φυλάξει Ιάκωβε. Μήτε καν ξέρουμε ποιοι είναι. Λέτε ψέματα. Τους συναντήσατε, μιλήσατε μαζί τους. Ναι, υπάρχουν πολλοί που τους κρύβουν και τους κρυγαδεύουν.
Κύριε, σας βεβαιώνω, κάνετε λάθος. Δεν συναντήσαμε κανέναν. Κανέναν, δεν βλέπετε τους δρόμους, ερημιά. Σε ποιους λοιπόν μιλήσατε εκεί στον κήπο? Ήταν κρυμμένοι πίσω από τα δέντρα. Τους υποσχεθήκατε να μην τους μαρτυρήσετε. Ομολογήστε τους, βοηθήσατε να ξεφύγουν. Σας παρακαλώ, κύριε. Θεέ μου. Καλύτερα να μιλήσετε αμέσως. Θα σας καταλογιστεί μόνο άγνοια και αφέλεια. Με τη δική μου μεσολάβηση μπορεί να τη γλιτώσετε φτηνά. Λοιπόν, ομολογώ. Α, ομολογείτε, λάτε. Ομολογώ πως γελάστηκα. Μου φάνηκαν σαν άνθρωποι, τους ρωτούσα για το δρόμο, μα δεν ήταν παρά μόνο κορμί δέντρων. Μόνο κορμί, κύριε Γλυκερά μου. Πρέπει να μας πιστέψετε. Ο Ιάκωβος είναι και λίγο μίωψ. Α, αν είναι έτσι, τότε θα σας πιστέψω. Αλλά μόνο γιατί μου το ζητάτε εσείς, μαντάμ. Μόνο για σας. Για το σύζυγό σας δεν θα βάζα το χέρι μου στο Ευαγγέλιο. Διαδόθηκε για αυτόν μια ύποπτη φήμη. Για τον άντρα μου? Ιάκωβε, για όνομα του Θεού, μήπως ανακατεύτηκες πουθενά? Πες μου, τι έκανες όσο έλειπα? Τίποτα. Και δεν καταλαβαίνω τι εννοεί ο κύριος. Δεν έχετε, κύριε Ιδραίο, ένα μπλε κουστούμι και μια κίτρινη ρηγέ γραβάτα? Απαντήστε. Γιατί δεν απαντάς, Ιάκωβε? Και βέβαια έχει. Λοιπόν, και αν έχω, τι με αυτό? Κάποιος με τη δική σας σιλουέτα επισημάνθηκε προχτές να κάθεται χάμου επιδεικτικά και με τα οπίσθια του γυρισμένα προς το άγαλμα του Τρούμαν, ο Γάιδαρος. Με τα οπίσθια του? Τι λέτε, ο ιερόσιλος? Μαζεμένος έτσι, σαν άρκη. Και σας έμοιαζε, κύριε Ιδραίο. Θεέ μου, όχι. Αποκλείεται να ήταν ο Ιάκωβος. Και βέβαια αποκλείεται. Δεν θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά. Ποτέ μου δεν έδειξε ενδιαφέρον για τα γάλματα. Το βλέπετε, το αρνείτε. Είναι αθώος, κύριε Γλυκερά μου. Ίσως. Τέτοιες φήμες όμως δημιουργούν αμφιβολίες για το ποιόν του. Αχ, όχι. Δεν πρέπει να αμφιβάλλετε για μας. Είμαστε νομοταγέστατοι. Εντάξει. Πιστεύω πως δεν είδατε αυτούς τους κακούργους. Μα σας ρωτώ. Σας ρωτώ, κύριε Ιδραίο. Αν τους βλέπατε, θα σιωπούσατε ή θα τρέχατε αμέσως να τους καταγγείλετε? Δεν ξέρω. Χα, το βλέπετε το σύζυγό σας? Είδε ο άνθρωπος. Ιάκωβε, τι λες? Φυσικά και θα τους καταγγέλαμε αμέσως. Τι θα πει δεν ξέρεις? Δεν ξέρω τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί τους κυνηγάνε? Δεν έχει σημασία τι έκαναν αυτοί. Σημασία έχει τι κάνατε εσείς, κύριε. Αυτοί. Σημώστε πιο κοντά. Αυτοί λέγεται πως επιχείρησαν να παγάγουν δύο εφοπλιστές. Σοβαρά? Και πως πάνω στη συμπλοκή σκότωσαν τον... Σκότωσαν ποιον? Αχ, αχ, λένε πως σκότωσαν τον Ντίγκο. Πως, ο Θεέ μου, τον Ντίγκο, οι κακούργοι. Συγγνώμη, ποιος ήταν ο... Τι, δεν ξέρετε ποιος ήταν ο Ντίγκο? Και κυκλοφορείτε στην κοινωνία με αυτή την άγνοια. Μα Ιάκωβε, πώς δεν τον ξέρεις? Θεέ μου, τι αφηρημένος που είσαι. Δεν τον βλέπουμε κάθε μέρα στο δεύτερο κανάλι. Α, μάλιστα. Κατάλαβα για ποιον πρόκειται, μάλιστα. Τι ωραίος άντρας, κύριε Γλυκερά μου. Προπαντός όταν μιλούσε για τις κολόνιες σας, για τα φουντούκια σας. Αχ, είναι αλήθεια πως το σκότωσαν. Οι αγορές θα πέσουν στο μισό. Σκεφτείτε τα σαπούνια μας. Τη γλυκοπατάτα μας, το σπόρο, τα σκεύη, τα δοχεία της νυχτός που είχαμε φτάσει να κάνουμε και εξαγωγές. Χάρη σε εκείνον. Πλήγμα στην οικονομία μας. Στημένη ενέργεια για να μας οδηγήσουν στο χάος. Οι άθλοι, τι έκαναν? Μα είναι βέβαιο. Γιατί δηλαδή να μην είναι? Φυσικά, Ιάκωβε, γιατί να μην είναι? Γιατί είπατε πως ίσως να μην είναι αλήθεια πως τον σκότωσαν. Μάλιστα, κύριε δύσπιστε. Μπορεί να μην είναι αλήθεια, μα μπορεί και να είναι. Δεν μπορεί. Και βέβαια μπορεί, Ιάκωβε. Τι ερωτήσεις είναι αυτές? Θέλω να πω, μην κάνετε έτσι, αφού ακόμα τίποτα δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Σας το επαναλαμβάνω. Δεν έχει σημασία το τι έκαναν. Αυτοί πάντα κάτι βρίσκουν να κάνουν για να διασαλέψουν την κοινωνική αρμονία. Σημασία έχει αν εσείς παίρνετε τη θέση που οφείλετε να πάρετε απέναντί τους. Την παίρνουμε. Είμαστε εναντίον τους. Και πώς να μην είμαστε εναντίον τους, κύριε Γλυκερά μου, που ταλαιπωρούμαστε μέσα στους δρόμους εξαιτίας αυτών των αλητών? Αχ, ας τους έβρισκαν, ας τους τιμωρούσαν, ας τους άφηναν νηστικούς για να μάθουν οι ανάγωγοι. Έβγε, μαντάμ. Πολύ σωστή θέση. Τέλος πάντων, κύριε, για χάρη αυτής της σπάνιας γυναίκας σας, θα κάνω ό,τι μπορέσω για να πάτε σπίτι σας. Αχ, μας κλαβώνετε, κύριε Γλυκερά μου. Αχ, ναι, σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας. Έρχομαι από ανάρρωση. Πρέπει όμως να είμαι κι εγώ καλυμμένος, να μην βρω τον πελά μου. Έχετε υπογράψει τη διακήρυξη? Ποια διακήρυξη? Ένα λεπτό. Την έχω στην τσέπη μου. Ορίστε. Ετούτη. Την έχουν υπογράψει όλοι οι έντιμοι πολίτες. Μου τη δίνετε? Ορίστε.
Εμπρός, Ιάκωβε. Πάρ' την. Υπόγραψέ την αμέσως. Είμαστε κι εμείς έντιμοι πολίτες. Να δω τι γράφει. Δεν χρειάζεται να τη διαβάσεις. Υπόγραψέ την. Μα... Ας τη διαβάσει ο δυσπιστός. Διάβασέ την, κύριε. Είσαι πίκον εμπρός. Καταδικάζω την βίαν, την διασάλευση της τάξεως και της ομαλής λειτουργίας του εμπορίου και των Γεια σας, πάστε. Ακούτε. Λέτε να τους πιάσανε. Βλέπετε τίποτα. Αχ, ας τους πιάνανε. Όχι, όχι, δυστυχώς. Μα δεν θα ξεφύγουν. Δεν συμφωνείτε, κύριε Ιδραίο? Μα βέβαια, κύριε Γλυκερά, ο κάθε φρόνιμος άνθρωπος είναι εναντίον όλων αυτών των ενεργειών. Ορίστε. Έβγε που συμφωνείτε. Μη μου το δίνετε έτσι. Υπογράψτε το πρώτα. Πάρτε το στυλό μου. Μα αρκεί ο λόγος μου, δεν χρειάζεται να... Υπογράψτε. Γιατί δεν πιάνεις το στυλό, Ιάκωβε? Γιατί κολλησιεργείς? Δώστε το σε μένα. Καλά, καλά, Λιλή, εντάξει. Ορίστε. Δόξα τω Θεώ. Πάρτε το, κύριε Γλυκερά μου, υπογραμμένο. Και πάλι έβγε. Με αυτή την υπογραφή σας, κύριε Ιδραίο, διαγράψατε όλες τις κακές φήμες εναντίον σας. Τώρα είμαι σχεδόν βέβαιος πως είστε εντάξει και πως πιστεύετε στην ύπαρξη Θεού. Πιστεύουμε. Ακολουθήστε με. Θα σας περάσω αβρόχης ποσίν σε ασφαλές μέρος. Γνωρίζω τον καθένα εδώ στη συνοικία και θα μπορέσω να σας στείλω σόου στο σπιτάκι σας. Έμπρος, από εδώ. Θα πάρουμε την οδό Νίκης. Ιάκωβε τη βαλίτσα. Ακολούθαλε. Ακολούθα λοιπόν. Ένα λεπτό. Αυτή η πινακίδα γράφει οδός... Ας γράφει οδός, Βατερλό. Στην ουσία είναι η οδός Νίκης. Ελάτε. Αχ, ποιοι είναι αυτοί οι δυο που τρέχουν εκεί κάτω? Μου κόπηκε το αίμα. Δικά μας, παιδιά. Αυτοί είναι οι διώκτες. Θα τους βουτήξουν σίγουρα. Φοβάμαι. Είστε υπό την προστασία μου. Μα για να είμαστε εντελώς σίγουροι, περιμένετε εδώ ένα λεπτό. Να ρίξω πρώτα μια ματιά. Έρχομαι αμέσως να σας πάω. Μην αργήσετε. Πάλι μόνοι μας. Έλα προς τα εδώ. Μην αφήνεις τη βαλίτσα. Μα γιατί είσαι έτσι κατσούφης? Θα πρέπει να είσαι ευχαριστημένος. Πρέπει να προσφέρουμε μια πίτα στον Άγιο Φανούριο. Πίτα. Που μας φανέρωσε αυτόν τον καλό άνθρωπο για να μας σώσει. Αλλιώς θα χανόμαστε. Ο Θεός να μας βοηθήσει, γυναίκα. Εγώ πολύ αμφιβάλλω. Για τον κύριο Γλυκερά. Ντροπή σου. Πρώτον, με υποπτεύεται και με απειλεί. Δεύτερον, μιλάει για απαγωγή εφοπλιστών και πήγε τα κλάματα για κάποιον λίγο. Ντίγκο τον λένε, αν είδε. Κι όλοι θα πρέπει να κλαίμε αν τον σκότωσαν. Ήταν η προσωποποίηση της ευημερίας και χωρίς αυτόν η τηλεόραση θα είναι άχρηστη. Κι ύστερα θέλει να μας πάει από εδώ. Ενώ η πινακίδα γράφει. Είσαι άπιστος, Θωμάς, απέσιος. Δεν σου μιλάω, μη με πλησιάζεις. Βρε, βρε. Τι συμβαίνει? Τι κοιτάς, ποιος είναι αυτός που έρχεται? Οξυδιάς ή κάνω λάθος? Ποιος? Υπάλληλος στον Νίκο μας. Αρχιοφύλακας στον Νίκο Βρόντος. Νάτος, τώρα είμαι βέβαιος. Καλέ, αυτός είναι αδύνατος από ντίκι. Πώς πάει έτσι λοξά σαν κάβουρας? Του έχεις εμπιστοσύνη? Κύριε Ξυδιά! Κύριε Ξυδιά! Συγγνώμη, εγώ δεν ξέρω τίποτα, χαίρετε. Σταθείτε, δεν με γνωρίσατε ακόμα. Μπα. Ο κύριος Ιδραίος. Κύριε Ιάκωβέ μου, πώς βρεθήκατε εσείς εδώ? Ερχόμουν από το σταθμό με τη γυναίκα μου. Από εδώ η γυναίκα μου. Α, καλημέρα σας, κυρία μου. Καλημέρα. Καταλαβαίνω. Και εσείς τα ίδια πάθατε. Δεν πήγατε στο γραφείο σήμερα? Γι' αυτό βγήκα. Για να πάω στη δουλειά μου. Μα από το πρωί στάθηκε αδύνατο να βγω από τη συνοικία. Ξέρετε, έχουν αποκλείσει τους δρόμους. Ναι, το βλέπουμε. Μάθαμε πως κυνηγάνε κάποιους και... Μα δεν θα τους πιάσουν. Ό,τι και να κάνουν δεν θα τους πιάσουν. Όλοι οι καλοί άνθρωποι τους κρύβουν, τους φυγαδεύουνε. Λεβεντιά, λεβεντιά. Γιατί τους κρύβουν? Λένε πως είναι σπουδαία παλικάρια. Α, θα πάρω το ντουφέκι μου, τάξιο μου καριοφίλη. Ακούστε, είμαι βέβαιος πως τους συναντήσατε, έτσι δεν είναι? Τους βοηθήσατε να ξεφύγουν. Μπράβο, μπράβο σας. Όχι, δεν τους συναντήσαμε. Μα ποιοι είναι, τι έχουν κάνει? Ό,τι και να έχουν κάνει είναι πράξη δικαιοσύνης. Κάτι ηρωικό. Επιτέλους. Λάμπουνε τα χρυσά σπαθιά. Είναι αλήθεια για μια απαγωγή εφοπλιστών? Ίσως. Γιατί αυτοί οι καρχαρίες βουλιάζουν τα καράβια για τις ασφάλειες και πνίγονται άδικα οι ναύτες.
Θάλασσα, πικρό θάλασσα. Μα τι κάθεσαι και τον ακούς, Ιάκωβε, λέει ανοησίες. Και για το φόνο του Ντίγκο, ακούσατε τίποτα? Είχε λυσάξει. Ιάκωβε, πώς τον ανέχεσαι, τι εκφράσεις είναι αυτές? Άσε με, Λιλί, θέλω να μάθω επιτέλους τι συμβαίνει. Μάλιστα, είχε λυσάξει αυτό το παλιόσκυλο. Το Θάιν δείχνει να φυλάει την πρεσβεία όταν γίνονται διαδηλώσεις. Μα αυτός ο Μούργος δάγκασε 12 παιδιά. Το σκέφτεστε? Η νεολαία, το μέλλον μας, να κινδυνεύει από αυτό το λυσασμένο αλλοδαπό ζώο. Να γιάσουν τα χέρια που μας γλίτωσαν. Τι λες, παλιά άνθρωπε, να γιάσουν τα χέρια των δολοφόνων? Πάψε, Λιλί. Διώξ' τον αμέσως, σου λέω, θα με πιάσει κρίση. Μα κύριε Ξηδιά, εγώ δεν σας μιλάω για το σκύλο, μα για τον φόνο των... Δεν έχουν σημασία οι λεπτομέρειες. Γιατί προηγουμένως ο κύριος Γλυκεράς... Ποιος? Αυτό το φουσκωμένο ασκή? Με έπεισε να υπογράψω εναντίον αυτών των φυγάδων. Να υπογράψετε? Ναι, δεν ξέρω γιατί το έκανα, μα τώρα βλέπω πως ίσως να συμβαίνει κάτι άλλο. Σας κατάφερε λοιπόν αυτός ο αγιογδίτης? Α! Μα ποιοι είναι αυτοί που φωνάζουν, τι υποστηρίζουν? Το δίκαιο βέβαια. Μήπως μπορούσαν να μας βοηθήσουν να πάμε σπίτι? Δεν στέκουν σε ένα μέρος. Άσε που μπορείς να πέσεις πάνω σε εχθρούς. Πώς τους ξεχωρίζεις τους εχθρούς? Δύσκολο πράγμα. Προπαντός τώρα που υπογράψατε, έχετε εκτεθεί. Τι λέτε? Όσοι υπογράφουν σε εκείνο το χαρτί, περνούνται στα μαύρα κατάστιχα της πόλης. Θεέ μου, τι έκανα. Φαίνεται πως βιάστηκα. Βλακίες. Έκανες πολύ καλά που υπόγραψες. Μη φωνάζεις. Εσύ με παρέσεις. Ιάκωβε, θα λιποθυμίσω. Αργότερα, άσε με τώρα. Και δεν μου λέτε, κύριε Ξηδιά, θα έχω μήπως τίποτα συνέπειες? Εγώ είμαι εδώ. Καλά που πέσατε πάνω σε μένα. Ιδαλλιώς βήμα δεν θα μπορούσατε να κάνετε. Κάθε γωνίτσα και κλαδί. Κάθε κλαδί και κλέφτης. Ελάτε κοντά μου. Θα σας οδηγήσω. Γρήγορα από εδώ, από την οδό Νίκης. Μα ο κύριος Γλυκεράς μας έλεγε πως η οδός Νίκης είναι εκεί η άλλη απέναντι που γράφει Βατερλό. Αλλάζουν επίτηδες τις πινακίδες για να μην μπορείς να ξεφύγεις. Μα ποιοι τα κάνουν αυτά χωρίς την άδεια των αρχών? Κάτι αλήτες που αλωνίζουν εδώ γύρω. Να δυσπιστείτε. Να μην είστε αφελείς. Όπου γράφει η οδός Βατερλό, που στην ουσία είναι η οδός Νίκης, μια και η πινακίδα είναι βαρτή, δεν είναι πια στην ουσία η οδός Νίκης. Και αντιστοίχως, όπου γράφει η οδός Νίκης, που βέβαια είναι η Βατερλό, δεν είναι πια στην ουσία η Βατερλό και ας γράφει όδος Νίκης. Θεέ μου, τι μπέρδεμα. Ιάκωβε, να μην τον ακολουθήσουμε. Να περιμένουμε να έρθει ο κύριος Γλυκεράς. Είναι κύριος αξιοπρεπής. Εννοείται ότι το εδώ μου θυμίζει Ποντικό, είναι νεκροθάφτη. Λιλί, τον κύριο Ξηδιά τον γνωρίζω από το γραφείο. Έννοια σου, θα τον τακτοποιήσω εγώ. Θα πάρει φύσημα από τα αρχεία του κυρίου Βρόντου, τέτοιο που είναι. Αντί το ευχαριστώ, ε. Σε πότισα ροδόσταμο, με πότισε. Τέλος πάντων, φεύγω. Καλά ξεμπερδέματα. Ο κύριος Γλυκεράς. Καλά που γυρίσατε. Μην τον αφήνετε να φύγει. Συλλάβετε τον. Δεν θα πας πουθενά, Ξηδιά. Ποιος είσαι εσύ, Γλυκερά, που θα με εμποδίσεις να φύγω? Θα σε εμποδίσω γιατί είσαι ύποπτος. Δεν υπέγραψες κατά των δολοφόνων. Εμένα. Εσύ που είσαι γραμμένος στα μαύρα κατάστιχα. Για τόλμα. Τις βλέπεις τις γροθιές μου? Τις δικές μου τις βλέπεις? Θα χτυπηθούνε. Τραβήξω εσύ. Κατσαρίδα, θα σου σπάσω το κεφάλι! Μολόν λαβέ βουβάλι! Κύριε! Κύριε! Ιάκωβε, μην μπαίνεις ανάμεσά σου! Σταματήστε, σας παρακαλώ! Έτσι, μπράβο. Σας γνωρίζω και τους δυο. Είστε άνθρωποι αξιοπρεπείς. Δεν είναι σωστό να φέρεστε βάρβαρα στη μέση του δρόμου. Για όνομα του Θεού, στην Ευρώπη βρισκόμαστε, σε κουλτούρα αιώνων. Οι αντίθετες απόψεις πρέπει να λύνονται πολιτισμένα. Σας παρακαλώ, κύριε Γλυκερά, δώστε μου πίσω εκείνο το χαρτί. Θέλω να αποσύρω την υπογραφή μου. Βιάστηκα, ζητώ συγγνώμη. Ιάκωβε, όχι! Ποιο χαρτί? Τούτο! Μάλιστα, δώστε το μου. Μην απλώνεις το χέρι σου, στοπ! Σε κατάφερε τούτος εδώ να αλλάξεις γνώμη, Μα δεν μπόρεσα ακόμα να σχηματίσω γνώμη. Για να υπογράψω πρέπει να είμαι βέβαιος για κάτι. Σκίστο το παλιόχατο! Σκίστο, φέτο το! Είσαι Ξηδιά, αναρχικό μούτρο! Είσαι με το μέρος των φωνιάδων, το ξέρω. Και εσύ, κύριε Ιδραίο, είμαι βέβαιος τώρα πως τις φυγάδεψες. Εμπρός! Θα πάμε να σας παραδώσω τώρα αμέσως. Προχωρήστε, προχωρήστε! Κύριε Γλυκερά μου, εγώ είμαι με το μέρος σας. Ιάκωβε, βλέπεις τι κάνεις. Ζήτα γρήγορα, συγγνώμη. Σκάστο, σκάστο! Στον τόπο, σκουλίκι! Α! Μαχαίρι! Δικοπικά, μα θα σου κόψω τα αυτιά σου, Ξηδιά. Θα σου κόψω τα αυτιά, αν κουνηθείς. Κουνήσουνται κόκκινο, κολέ! Ακοροπηδάσαι! Ακοροπηδάσαι το φόβο σου, μαϊμού! Μη! Θεέ μου, χύμιξε πάνω του, θα μαχαιρωθούν, τι κάνουν! Πάει να του πάρει το μαχαίρι! Του το πήρε! Τώρα θα σου κόψω το προκύλι, Γλυκερά. Η κάμα τώρα είναι στο χέρι μου. Θα σε χορέψω στο ταψί, κρασοβάρε. Βοήθεια, αστυνομία! Φωνή ετιερήμο. Πίδα, πίδα. Κύριε Ξηδιά, σταμάτα. Μην επεμβαίνεις, κύριε Ιάκωβε. Αυτός τράβηξε πρώτος. Θα πληρώσει τώρα. Σταμάτα, σου λέω. Δώσ' μου αυτό το μαχαίρι. Ορίστε, πάτο. Χτύπα τον εσύ που σε παγίδεψε. Χτύπα τον στα ξύδια. Ιάκωβε, μην τα αγγίζεις. Τα αγγίζω μόνο για να το πετάξω.
Ορίστε, πίσω από τη μάντρα. Γιατί το πέταξες? Γιατί με αφόπλησες? Θα το πληρώσεις, Ιδραίο. Ήτανε μαχαίρι αξίας. Τώρα θα τα πούμε. Ταραξίες, προχωρήστε! Όχι, δεν πάμε πουθενά. Μπασκίνες. Φυσική! Εκμεταλλευτές. Γαϊδούρια! Ήενε! Φτάνει επιτέλους! Σταματήστε, μας αρρωστήσατε, κύριε. Είστε οι μόνοι που συναντήσαμε γιατί να μας βοηθήσετε, μας συγχύσετε χειρότερα. Δεν έχω καμιά δουλειά εγώ στη διαμάχη σας. Εγώ βιάζομαι να πάω τη γυναίκα μου στο σπίτι και να τρέχω στη δουλειά μου. Είμαι υπάλληλος, το ξέρετε, κύριε Ξηδιά. Ορίστε. Κοιτάξτε. Με αυτό το άρθρο καθυστερώ το τυπογραφείο. Σας παρακαλώ. Αν θέλετε να σκοτωθείτε, να πάτε πιο πέρα. Τα βάλες και μαζί μου, κύριε Ιάκωβε. Είσαι αχάριστος, Ιδραίο. Κι ήθελα να σε ξελασπώσω. Εμένα που κινδύνευσα εδώ να σε γλιτώσω. Με βρίζεις αντί για ευχαριστώ. Έτσι σε μάθαν όταν βίζανες, όταν κατουριώσουνε στα θρανία, εφτού! Δεν τα έχω με κανέναν προσωπικά. Βιάζομαι να παραδώσω το. Δώσ' μου αυτές τις κόλλες. Όχι, σε μένα θα τις δώσει. Κάνε πέρα! Μη! Θα μου τις σκίσετε! Όχι, δεν θα τη δώσω σε κανένα σας. Είναι το άρθρο μου! Μη σας λέω! Εσύ φύγε στο διάλογο! Αχ, Θεέ μου, χτύπησες, Ιάκωβε. Δεν μπορείς να σηκωθείς. Το κεφάλι μου. Μα εδώ, σαν σβούρα σε στριφογύρισαν και σε πετάξαν χάμω. Η ασυνείδητη. Ορίστε, σκορπίσαν τις κόλλες σου και το καπέλο σου χάμω, ορίστε. Φύγανε. Ναι, σαν τους γάτους κυνηγώντας ο ένας τον άλλο. Και οι γείτονες σίγουρα κάνουν χάζι πίσω από τα παράθυρά τους. Αδιαφορούν, δεν πιστεύουν σε Θεό. Έλα, αγάπη μου, να σηκώσου. Έτσι, μπράβο. Μείνε λίγο καθιστός να συνέλθεις. Θα λερώσει και το παντελόνι σου. Φόρα και το καπέλο σου. Πώς αισθάνεσαι, ε? Γυρίζει το κεφάλι μου. Αυτός ο απέσιος τύπος φταίει. Εξόργησε τον κύριο Γλυκερά. Όχι. Υποπτεύομαι πως όλη αυτή η ανομαλία έχει στόχο εμένα. Εσένα? Μα εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση. Σαν να μου έχουν στήσει παγίδα. Να δούνε πως θα φερθώ. Θέλουν να με αναγκάσουν να κάνω κάτι για να βρουνε πάτημα. Μα ποιοι, ποιοι! Όλοι! Δεν ξέρει κανείς τι θέση να πάρει. Καμιά θέση. Εμείς δεν ανακατευόμαστε. Η ζωή μας είναι τακτοποιημένη και νομοταγής. Γιατί που σουλάς, θα ζαλιστείς. Μαζεύω τις κόλλες μου. Πού είναι οι σελίδες? Έλα, τις μάζεψες. Έλα, τώρα σήκω. Έλα, έτσι, μπράβο. Να σε τεινάξω λίγο. Αχ, τα ρούχα σου. Πρέπει να είμαστε πάντα καθώς πρέπει. Τα ρούχα μας, τα έπιπλά μας, τα μαγειρικά μας σκεύη. Όλη η ζωή μας τακτοποιημένη. Μη σκέφτεσαι τίποτα άλλο παρά μόνο πώς θα πάμε σπίτι μας. Έχεις δίκιο. Να κάνει κανείς πώς δεν βλέπει, πώς δεν ακούει. Σαν εκείνον πρωτήτερα που περπατούσε σαν ρομπότ. Χωρίς να παρεκκλίνει ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Ναι, πρέπει να φύγουμε. Να φύγουμε. Μαμά μου! Πέφτουν κανόνια! Έλα, μην τρομάζεις, μια τουφεκιά ήταν. Έστω και τουφεκιά! Πρέπει να στέκεις με σταυρωμένα χέρια! Βρε, Λιλή! Πώς δεν το σκέφτηκα! Θα τηλεφωνήσω! Αχ, ναι, αγάπη μου, ναι! Γρήγορα στο θάλαμο! Έχεις κέρμα! Έχω! Το νούμερο του γραφείου μου! 92 35. Σαν άγωγη! Έπιασες! Εμπρός! Δεσποινής Απαντίας, εσείς! Ιδραίος εδώ, μάλιστα! Δώστε μου τον κύριο Διευθυντή, είναι απόλυτος ανάγκη. Αμέσως πες της! Εμπρός! Μάλιστα, κύριε Διευθυντά, εγώ είμαι. Δεν ξέρω ακριβώς που βρίσκουμε, κύριε Διευθυντά. Μα ανεξάρτητα από τη θέλησή μου. Πώς? Μα αν ξέρατε τι συμβαίνει, δεν θα μπορούσατε να μου στείλετε ένα ταξί. Και λίγες πιπεριές για μένα, πες του! Ορίστε! Μα κύριε Διευθυντά. Εμπρός! Εμπρός! Τα έκανες θάλασσα. Δώσ' μου εδώ το ακουστικό. Ορίστε, πάρ' το. Έξυπνη. Εμπρός, να μου δώσετε αμέσως τον κύριο Βρόντο, αυτοπροσώπος. Τον ζητάει η Λιλίκα, η ξαδέρφη του. Εμπρός, Μπούμπι, δεν απαντάς σε μένα, η Λιλί είμαι. Μπούμπι, εμπρός, εμπρός! Δεν βλέπεις πως το κλείσε. Τι επιμένεις? Σε μένα δεν το κλείνει ποτέ. Κάτι έπαθαν οι γραμμές, νεκρώθηκαν. Είμαστε τώρα και χωρίς τηλέφωνο. Ωραία τα κατάφερες. Θύμωσε. Έγινε μπαρούτι. Λες και είναι δικό μου το φταίξιμο. Στο διάλο. Αν με απολύσει, θα μείνουμε χωρίς ψωμί. Χωρίς βούτυρο. Πώς θα μπορέσω να συλλάβω? Απλούστατα δεν θα συλλάβεις. Τι είπες? Προδότη. Αδιαφορείσαι. Απαρνιέσαι το παιδί μας, ε! Ορίστε, αποκαλύφθηκες τώρα ποιος είσαι. Ου, πάψε να χαρείς. Εσύ να πάψεις, ασυνείδητε. Δώσ' μου τη βαλίτσα μου να κάτσω. Τρέμουν τα πόδια μου. Κάτσε.
Έτσι, μπράβο. Χτενίζου, πουδραρίζου. Σε ενοχλεί που φτιάχνομαι λίγο, ε? Δεν θα αφήσω, κύριε, τον εαυτό μου να καταρρεύσει. Όχι. Πού είναι το κραγιόν μου? Αν εσύ είσαι ητοπαθής, εγώ όχι. Ητοπαθής? Ορίστε. Ξεσκονίζω κι εγώ το καπέλο μου. Κατά βάθος είσαι ήρωνας. Ποτέ δεν θέλησες να κάνουμε μια σωστή χριστιανική οικογένεια. Αντί για παιδιά, προτιμάς να διαβάζεις εκείνα τα σαχλά βιβλία που έχεις κλειδωμένα στο κάτω συρτάρι σου. Θα ρίξεις, δεν τα έχω δει. Τι εννοείς? Δεν εννοώ τα βιβλία της δουλειάς σου, τα λεξικά. Αυτά βέβαια τα βαριέσαι. Προτιμάς να διαβάζεις για ραβίνους. Εγώ για ραβίνους? Κατάλαβα. Εννοείς το δαρβίνο. Και για σχέσεις. Δεν ξέρω κι εγώ τι είδους σχέσεις. Τη θεωρία της σχετικότητας θες να πεις? Δεν ξέρω. Συχαίνομαι και να τα αγγίξω. Σίγουρα γράφουν για το μασονισμό ή για τίποτα. Ανώμαλες σχέσεις. Γι' αυτό τα έχεις σκεπασμένα. Όχι, Λιλή. Είναι βιβλία επιστημονικά. Το μυαλό μου έχει σκουριάσει να σκάβω συνέχεια σαν την πορήκο στις ρίζες των προομοιρικών γλωσσών. Καλά, δεν σου λέω. Επάγγελμα, πρέπει να βγάζουμε το ψωμί μας. Μα κάπου θέλω να διαβάζω για κάτι σύγχρονο, για να βλέπω πού πάει ο ζωντανός κόσμος. Ορίστε. Κάτι συμβαίνει γύρω μας. Πρέπει να μπορώ να ξεχωρίσω ποιο είναι το σωστό. Αυτά θα σε καταστρέψουν. Μου το είπε και ο Μπούμπης. Μίλησες αυτόν για τα βιβλία μου? Γιατί όχι. Είναι κάπως συγγενή σου, είναι διευθυντή σου. Φυσικό να ενδιαφέρεται για όλες τις κινήσεις σου. Χάθηκαν, λέει, τα αθάνατα ρομάντζα να διαβάσεις. Η Γενοβέφα, η ωραία του πέραν, το καλημέρα θλίψη. Λες και δεν το προσέξαμε πόσο στράβωσε ο χαρακτήρας σου εδώ και 3 μήνες. 3. Ακριβώς. Τότε φάνηκε το πρώτο κρούσμα. Όταν νίκησε η ομάδα μας. Περνούσαν με το κύπελο και όλος ο κόσμος παραλυρούσε. Και μόνο εσύ αδιάφορος έξινε τα αυτή σου. Κάλιο να με κατάπινε η γη από την τροπή μου. Να σε κατάπινε επειδή έξινε τα αυτή μου. Και τον Βαΐων που σε παρακάλεσε να προσευχηθείς μαζί μου στη μνήμη του μπαμπά. Δεύτερο κρούσμα. Άρχισες να λες το Πάτερ ημών με δικά σου λόγια. Ασεβέστατε. Δεν το θυμάμαι. Πάτερ ημών που βρίσκεσαι στο σύμπαν και κάτι τέτοια. Μασόνε. Χάλασε ο χαρακτήρα σου, Ιάκωβε. Και ανησυχώ. Δεν αποκλείεται να είναι αλήθεια όσα έλεγε ο κύριο Γλυκερά. Σαν να σε βλέπω καθισμένο χάμο με τα οπίστια προ το άγαλμα, δημοσίω και ανεδέστατα, με το καρό κοστούμι. Και φυσικά θα το λέρωσε. Μα τι σχέση έχει τώρα? Και έπειτα το καπέλο σου, κύριε. Τελευταία το φορά στραβά. Λίγο βέβαια, μα ωστόσο στραβά. Για να δω. Αθήνα το. Ορίστε είσαι. Το σηκώνει μια ιδέα προ τα πάνω. Το πρόσεξε και ο Μπούμπη και μου το είπε. Τι σου είπε? Πως χωρίς να το καταλαβαίνεις, θες διαρκώς να λες όχι. Βλακίες. Βλακίες. Για να μυρίζεις τη γροθιά σου και το καπέλο σου. Το διευθυντή σου απειλείς. Ναι, αυτόν τον γεροπούφο. Σε επηρεάζει εναντίον μου. Έρχεται στο σπίτι και τον τραπεζώνεις και από πίσω μου σκάβει το λάκκο. Να του πεις πως είναι μούμια. Τα λεξικά του είναι σκουριά σκέτη. Η ιστορία τον κοροϊδεύει. Η γλώσσα του είναι ένας ραγισμένος τέντσερις. Δεν νιώθουμε τι λέμε ο ένας τον άλλον. Τον άκουσες? Εγώ του τηλεφωνώ με αγωνία για τη δύσκολη θέση μας και αυτός το σφαλάει κατάμετρα. Μα φτάνει. Ως εδώ, κύριε Φρόντο. Ως εδώ και μη παρέχει. Μαμά μου, τι τρέχει. Ιάκωβε, σώσε με, κρύψε με. Αεροπλάνα, μη φοβάσαι. Έλα. Έλα εδώ στην αγκαλιά μου. Σκύψε, ας πούμε, περάσω. Φύγανε. Τρόμαξες, ε? Μη με αφήνεις από την αγκαλιά σου. Έτσι νιώθω σιγουριά. Εντάξει, δεν σ' αφήνω. Και ξέρεις κάτι? Πρωτήτερα που θύμωσες και φώναξες έτσι ηρωικά, ξαφνικά μ' άρεσες πολύ, Ιάκωβε. Σαν να σου να κάποιος άλλος. Με περνούσες για δειλό, ε? Δεν είμαι καθόλου δειλός. Όταν μάλιστα πιστέψω σε κάτι, μπορώ να θυσιάσω και τη ζωή μου. Ναπολέον μου. Μα σε τι να πιστέψω, σε ποιον? Δεν μπορώ να πιαστώ από κάτι σταθερό. Απάνω μου, πιάσω απάνω μου. Κρυφογελάνε. Κρυφοκοιτάζουν από τις γρίλες τους. Άσε με, γίναμε ρεζίλοι. Αντί να κατεβούν να δουν τι γίνεται, να δώσουν ένα χέρι στον συνάνθρωπό τους, κλειδωθήκανε στα ποντίκια. Άστους, άστους. Αύριο, αν αποκλειστούν όλοι οι δρόμοι, πώς θα πάνε στις δουλειές τους? Θα ψοφήσουν σιγά σιγά με στις φάκες τους. Ιάκωβε, μην εκτίθεσαι. Πρόσεχε τις λέξεις σου. Έλα προς τα δω. Όχι. Δεν μπορώ να χαζεύω όλο εδώ πέρα. Όσο κουρασμένη κι αν είσαι, εμπρός. Ας πάρουμε έναν δρόμο. Μα θες να μας βρει καμιά δέσποτη? Όχι, εδώ θα περιμένουμε. Τούτος είναι ο δρόμος, φαίνεται και ο πιο ήσυχος. Και έπειτα ίσως ξαναπεράσει από εδώ ο κύριος Γλυκεράς. Γίναμε στόχος της κοροϊδίας. Κάνω να μπούμε να περιμένουμε μέσα στο τηλεφωνικό θάλαμο. Ας τριμωχτούμε εκεί μέχρι να λήξει αυτή η ανομαλία. Έλα. Όχι, άσε με! Τρελάθηκες, Ιάκωβε. Να στριμωχτούμε εκεί μέσα. Τι είμαστε λοιπόν, τίποτα χίπηδες ή αδιάντροποι? Τι? Μα δεν καταλαβαίνεις. Εκεί μέσα, κοντά-κοντά ο ένας τον άλλο. Κι αν παρασυρθούμε. Κι αν με αυτές τις συνθήκες συμβεί να συλληφθεί ο γιος μας, με πιάνει φρίκη. Γιατί? Θα καταντήσει κι αυτός ένας αναρχικός. Φυσικά, αφού θα συλληφθεί στο πεζοδρόμιο. Έλα, αγάπη μου, θα ρίσπω κι εγώ δεν βιάζομαι να σ' αγκαλιάσω. Ύστερα, μάλιστα, από τόσες θαλάσσιες άβρες,
Αλλά πρέπει πρώτα να κάνουμε υπομονή. Να πάμε πρώτα σπίτι μας. Είναι δυνατόν να κάνω τα συζυγικά μου καθήκοντα χωρίς να φορέσω όπως πάντα τη γαλάζια νυχτικιά μου? Χωρίς να στρώσουμε ως συνήθως τα βεραμάν σεντόνια μας? Και έπειτα δεν πρέπει να ξυριστείς, να βάλεις λίγη κολόνια? Δεν είμαστε αγρίκοι, είμαστε ευτυχώς όλα μας πολιτισμένοι. Και προπαντός τον έρωτα. Κάτι ακούω. Διότι όπως λέει και ο Σέξπιρ, έρος ανήκατε μάχαν. Σώπα σου λέω, κάτι ακούω. Τι είναι? Κάτι σαβογγητό. Δώσ' μου το χέρι σου. Έτσι. Δεν θα το κουνήσεις ρούπι από εδώ. Άσε με, θέλω να δω τι είναι. Ας είναι ό,τι θέλει. Προς τα δω, προς τα δω. Σαν να βλέπω μια κοπέλα, είναι αναστατωμένη. Αυτή με το blue jean και το pullover. Μάλιστα. Τις ξέρω κάτι τέτοιες. Κάνε πως δεν τη βλέπεις. Φοιτήτρια θα είναι, κρατάει βιβλία. Μας είδε, τρέχει προς τα δω. Γεια σας. Δεν ξέρω ποιοι είστε, μα δεν υπάρχει άλλος να βοηθήσει. Ελάτε εδώ στην έχερη να το σηκώσουμε γρήγορα. Ποιον? Είναι πληγωμένος. Ποιος πληγωμένος? Εδώ στο πλαϊνό πεζοδρόμιο, στην οδό Πιλάτου. Είναι βαρύς, δεν μπορώ να το σηκώσω μόνη μου και το αίμα τρέχει από το κεφάλι του. Κουνηθείτε λοιπόν, τι στέκεστε? Ένα λεπτό, πίσω σε Ιάκωβε. Πρέπει να ξέρετε, Δεσποινής, πως δεν μιλούμε σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε, ούτε καν συστηθήκατε. Ευγενέστατη νεολαία, μα την αλήθεια. Κυρία μου, δεν είναι στιγμή για τυπικότητες. Εντάξει, συγγνώμη. Κάντε όμως γρήγορα. Όχι, δεν είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε κανέναν. Εμείς έχουμε ανάγκη από βοήθεια. Αρρωστήσαμε στους δρόμους, κανείς δεν νοιάζεται για μας. Δεν μπορώ να αντικρίσω πληγωμένων, το αίμα μου φέρνει εντερικούς σπασμούς. Ούτε εσύ, Ιάκωβε. Επουδενή! Κατάλαβα, φτάνει. Δεν υπάρχει κανείς εδώ κοντά. Λιλί, ίσως πρέπει όχι. Να... Όχι. Το μόνο που πρέπει είναι να επεμβαίνω δραστήρια για να σε συγκρατώ. Είσαι πάλι έτοιμος να κάνεις κάποιο λάθος. Μάθες. Ξανάρχεται. Κανείς δεν απαντάει, δεν υπάρχει ψυχή. Είστε οι μόνοι, έχετε υποχρέωση να έρθετε. Τι θράσος! Ποιος με υποχρεώνει, παρακαλώ, ο νόμος ή εσύ? Ο θάνατος, κυρία μου. Ξορκισμένος, κούφια η ώρα, παλιοκόριτσο. Αφήστε τα ξόρκια και κουνηθείτε. Είναι με το που κάνεις, όταν έχουν πιάσει ρίγη, θα ξεψυχήσει. Κι αν είναι κανένας από αυτούς τους δολοφόνους, είστε με το μέρος του? Αυτή τη στιγμή ναι, είμαι με το μέρος του. Θα έρθετε ή όχι? Φυσικά όχι. Τι ύφος είναι αυτό? Ανθρωπή του Μεσοπολέμου, άδικος κόπος. Μας βρίζεις αγενέστατη. Είσαι της ίδιας φάρας, ε? Πουλόβερ, εξίσωση των φίλων και βρωμοφυλάδες. Φύγε, να πας μόνη σου να το βοηθήσεις. Ναι, αυτό θα κάνω. Δεσποινή, σταθείτε. Γιατί τη φωνάζεις? Ιάκωβε, γιατί βγάζεις το σακάκι σου? Δεσποινής. Ορίστε. Πάρτε το σακάκι μου. Σκεπάστε τον αφού έχει ρίγη. Ιάκωβε! Ένα λεπτό να λύσω και τη γραβάτα μου. Πάρτε την. Ίσως χρειαστεί να τον επιδέσετε με κάτι. Λυπάμαι που δεν μπορώ να έρθω ίδιος. Όμως μην νομίζετε πως στερούμεθα φιλανθρωπικών αρχών. Γιατί με κοιτάτε έτσι? Γιατί μου βγάζετε το καπέλο και το πετάτε? Έτσι είστε πιο όμορφος, πιο νέος. Θα σας φιλήσω. Γεια σας. Ευχαριστώ για το σακάκι. Τι ξετσιποσιά, Θεέ μου. Λιλί. Τι φίλησες, βρωμιάρη. Την άφησες να σου πετάξει το καπέλο. Τι φίλησες, πρόστιχε. Όχι, εγώ δεν το αδες. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Μη με πλησιάζεις. Στάσου, μη φεύγεις. Μακριά, μη μ' αγγίζεις. Είσαι ένα άτυρο. Τόσα χρόνια υποκρινώσουν τον καλό σύζυγο. Μανά που κατά βάθο σε τράβαγε η αλητεία. Στάσου, μην ξεφωνάζει. Μακριά, αλήτη. Ναι, ίσω και στο κρεβάτι πλάι μου με τον νου σου οργίαζε κυλισμένο μέσα στα χώματα. Γι' αυτό αντιδρούσε η μήτρα μου, γι' αυτό αδρανούσε. Πάψε λοιπόν. Φύγε κολλασμένε, μη με πιάνει έκφυλε, βοήθεια! Μη δεν τρέπεσαι. Εδώ πηθαίνει ένα άνθρωπο και ασκεί σκέφτεσαι τη μήτρα σου. Τράβα λοιπόν να τον βοηθήσει να κρύψει το δολοφόνο. Ναι, είχε δίκιο ο κύριο Γλυκερά. Είσαι με το μέρο του. Ο παπά αυτό το ονόμαζε συνενοχή. Μα εγώ είμαι αθώα. Αθώα! Σώπα σου λέω. Βοήθεια! Βοήθεια! Ο δολοφόνο είναι εδώ! Βοήθεια! Σκάσε επιτέλου. Με χτύπησε. Σε βαρέθηκα με του υστερισμού σου. Ναι, βαρέθηκα το χάλι σου. Και τον μπαμπά και τον μπούμπι σου και τα βερμάν σεντόνια σου. Και θα πάω. Ναι, θα πάω. Ορίστε. Λιποθύμησε πάνω στην ώρα. Στο διάολο. Τώρα βρήκε. Τώρα που ήθελε να τρέξω να βοηθήσω. Λιλί. Λιλί, σήκω. Σήκω, θα λερωθείς χάμω. Είμαι δηλός. Κατά βάθος δεν ήθελα να τρέξω εκεί να κοιτηθώ. Δεν σταμάτησα για τη λιποθύμηση, όχι. Μα γιατί είμαι δηλός. Ξέρω ποιο είναι το σωστό, μα δεν τολμώ. Δεν βαστούν τα κότσια μου, φοβάμαι τις συνέπειες. Θεέ μου, έδωσα το σακάκι μου. Θα το βρουν πάνω του, θα έχω συνέπειες. Μα τι έκανα. Λιλί, Λιλί, σύννεφτε, ξύπνα.
Συγγνώμη που σε χτύπησα, μ' ακούς? Έλα, έλα, φέρθηκα περίσκεπτα, ναι, συγγνώμη. Άνοιξες τα μάτια σου? Α, μπράβο. Ανασήκωσε το κεφάλι σου, έλα. Δεν σας γνωρίζω, κύριε. Είμαι μόνη μου στους δρόμους και ο άντρας μου δεν είναι εδώ. Ιάκωβε, Ιάκωβε, είσαι εδώ? Εδώ είμαι, στο πλάι σου, δεν με βλέπεις? Δεν σας γνωρίζω, κύριε. Ο άντρας μου φοράει σακάκι, γραβάτα και καπέλο. Αχ, Ιάκωβε, πού είσαι? Είχες δίκιο, Λιλή, δεν έπρεπε να δώσω το σακάκι μου. Θα είναι ένα στοιχείο ενεχοποιητικό. Μα έννοια σου, θα το επανορθώσω αμέσως. Θα τρέξω να το ξαναπάρω πίσω. Περίμενε, θα δεις. Μην το κουνήσεις από εδώ. Πάω να το πάρω και έφτασα αμέσως. Στη στιγμή, περίμενε. Φεύγει. Θεέ μου, έφυγε. Τρέχει κοντά της, ο ασυνείδητος. Μ' άφησε χάμω και έφυγε. Και το καπέλο του, ορίστε, δεν το μάζεψε. Μαμά μου, με εγκατέλειψε. Πού να πάω τώρα, Θεέ μου? Πού είναι η τσάντα μου, η βαλίτσα μου, μόνη μου όλα? Προς τα πού να πάω, προς τα πού να πάω? Κυρία Γλυκερά μου, πού είστε? Ίσως από εκεί, από το βάθος, τρικλίζουν τα πόδια μου. Κυρία Γλυκερά, κυρία Γλυκερά μου! Λιλί, πού ακριβώς είσαι? Κοίτα, έσπασα τα γυαλιά μου, δεν καλοβλέπω. Πέσανε και τα πάτησα. Δεν μπόρεσα να πάρω πίσω το σακάκι μου. Τους έχασα. Είδα αίματα χάμω στο πεζοδρόμιο. Μ' αυτοί είχαν φύγει. Μ' ακούς? Πού είσαι, Λιλί? Θεέ μου, δεν είναι εδώ. Πού την άφησα? Μήπως έκανα λάθος στο δρόμο? Όχι, δεν είναι εδώ. Μα αυτό είναι τρέλα. Γιατί έφυγε? Θα χαθεί, θα πέσει πάνω στους αλίτες. Λιλί! Λιλί! Ποιος είναι? Εσύ είσαι, Λιλί? Α, συγγνώμη. Εσείς είστε πάλι με το χαρτοφύλακα? Κύριε. Κύριε, ένα λεπτό. Μήπως είδατε? Εντάξει, εντάξει. Πηγαίνετε, κύριε. Έτσι κι αλλιώς εσείς δεν πρόκειται να μου απαντήσετε. Στο καλό! Εσείς δεν είστε άνθρωπος. Είστε ένα ξύλο, κύριε. Ένα όρθιο στυλιάρι είστε, τίποτα άλλο. Στην οργή! Λιλί! Λιλί, πού είσαι? Δεν ακούς τι γίνεται, τρελάθηκες? Γύρνα πίσω! Δεν μπορώ να έρθω, τρόμαξα και παραπάτησα, είμαι γονατισμένος. Κράμπα! Δεν μπορώ να σηκωθώ! Λιλί! Λιλί! Θεέ μου. Λιλί. Λιλί, μήπως είσαι εδώ κοντά? Ποιος δρόμος είναι τούτος? Μου φαίνονται όλοι οι ίδιοι. Όχι. Βλέπω τραπέζι, καρέκλες. Κάποιο καφενείο, ίσως. Εδώ είστε. Πού είναι η γυναίκα σας, γιατί δεν φεύγετε? Α, εσείς είστε Δεσποινής. Δόξα τω Θεώ, είχα τρομάξει. Με τη γυναίκα μου χαθήκαμε. Πώς να φύγω αν δεν τη βρω? Γιατί κρατάτε αυτή την πινακίδα? Ξεκόλλησε στα χέρια μου. Είχα σκαρφαλώσει να διαβάσω το δρόμο. Δεν έβλεπα καλά, σπάσαν τα γυαλιά μου. Και εκείνη τη στιγμή κάποιος με είδε, φαίνεται, από πέρα και φώναξε.
ώστε εσύ τις αλλάζεις τις πινακίδες, συμπορείτη! Τρόμαξα και τόσκασα. Την πήρα μαζί μου από σας τη μάρα. Εσείς γιατί τρέχετε? Ο πληγωμένος... Εντάξει είναι. Μόνο που με πήρανε χαμπάρι και με κυνηγάνε. Ακούω σφυρίχτρες. Δύο αλήτες είναι, μα δεν θα με πιάσουν εύκολα. Μη στέκεστε εδώ στη μέση. Εμένα βέβαια κυνηγάνε, μα για καλό και για κακό κρυφτείτε κάπου κι εσείς. Να, εκεί στη γωνία, έτσι. Δεν φαίνεστε. Και αν χρειαστεί να μηνθείτε, χρησιμοποιήστε την πινακίδα. Χτυπήστε. Πλησιάζουν, φεύγω. Κρυφτείτε. Από εδώ πήγε ρε πάπη. Τι χαζεύεις, ρε. Τρέξε. Φύγανε. Θεέ μου, σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Κρυμμένος με ένα σίδερο στο χέρι, έτοιμος αν με σημώσει κανείς να του ανοίξω το κεφάλι. Ποιος? Εγώ. Ο Ιάκωβος Ιδραίος, ο ειρηνικότερος από τους ανθρώπους. Πώς βρέθηκα σε αυτή τη θέση, Χριστέ μου. Νάτος. Κάποιος έρχεται πάλι. Θα τον χτυπήσω. Θα τον χτυπήσω. Μη με συμμόρισε, σκοτώνω. Πάλι εσύ με το χαρτοφύλακα. Τι πηγαίνω έρχεσαι, Χριστιανέ μου, σαν αυτόματο, παραλίγο να σε χτυπήσω. Ορίστε, σου γκρέμισα το χαρτοφύλακα. Χαρτιά, μαντήλια, μολύβια, όλα χάμω. Στάσου, στάσου να σε βοηθήσω να τα μαζέψουμε. Όχι, έτσι. Εδώ ακούμπησέ τα, εδώ στο τραπεζάκι. Ξαναβάλτα, φέρε να σου κρατάω το... Όχι. Α, μιλάς, έχεις φωνή. Τόσες φορές συναντηθήκαμε εδώ πέρα και μου έδωσες την εντύπωση πως είσαι μουγκός. Πιο σιγά, κύριε, ηρεμήστε επιτέλους. Δεν είμαι μουγκός. Απλώς δεν θέλω να μιλάω και εσείς με αναγκάζετε. Κινδυνεύω να εκτεθώ. Θα εκτεθείς? Με μια λέξη, με ένα βλέμμα. Κανένα μου βλέμμα δεν παραστρατεί. Καμιά χειρονομία ή κλίση του κεφαλιού μου δεν πρέπει να δείχνει την Α ή τη Β διάθεση. Κι όμως πήγαινε, έρχεσαι. Απόδειξη πως κάπου θες να πας. Μα δεν μπορείς να βγεις από τη συνοικία. Οι δρόμοι είναι κλεισμένοι. Είσαι κι εσύ παγιδευμένος όπως κι εγώ. Κανείς όμως δεν μπορεί να με κατηγορήσει ότι διάλεξα τούτη την κατεύθυνση και όχι την άλλη. Φυλάχομαι. Σας παρακαλώ, μην μιλάτε, ηρεμήστε. Να ηρεμήσω. Το ξέρετε πως έχασα τη γυναίκα μου μέσα σε αυτούς τους δρόμους? Ξέρετε πως μιλούν για κακοποιούς που κυνηγούν να τους πιάσουν? Και οι μεν με κατηγορούν πως ίσως τους φυγάδεψα και οι άλλοι πως δεν τους προστάτεψα καλά. Μπορώ να βρω τον μπελά μου αν και είμαι αθώος. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνετε. Επιχειρηματίας ίσως ή τραπεζίτης. Μα μην νομίζετε πως κι εσείς δεν κινδυνεύετε. Όσο και αν παίρνετε τάχα αυτό το ουδέτερο ύφος. Χαίρετε. Ορίστε. Έκλεισε πάλι το χαρτοφύλακα και ετοιμάζεται να φύγει ατάραχος του καλού καιρού. Σταθείτε! Σας παρακαλώ, με εμποδίζετε. Μα μπορεί να σας πετύχουν οι τραμπούκοι και να σας δείρουν. Σίγουρα η αστυνομία είναι υποσχολημένη αλλού. Και όσοι δεν πρόφτασαν να κρυφτούν στα σπίτια τους, είναι στο έλεος των αρητών. Μη φεύγετε. Εδώ έχει κάποια ησυχία. Να. Κοιτάξτε από εκεί. Σουρουπώνει. Και από εδώ φυσικά. Μπορεί να σας ληστέψουν, να σας πάρουν το σακάκι. Θα μου μείνει το πουκάμισο. Και αν σας το πάρουν γι' αυτό, και τη φανέλα και το παντελόνι, τι θα γλιτώσετε με αυτή τη στάση σας? Το πετσί μου. Τέτοιο πετσί να το βράσω. Δεν θα είναι ζωντανό, θα είναι φλούδα. Τους ακούτε? Και επιμένετε να πάτε προς τα εκεί? Μη φεύγετε, σας λέω. Κρυφτείτε εδώ κοντά μου, καλύτερα να είμαστε δυο μαζί. Ίσως να ψάξουμε μαζί για μια διέξοδο. Φεύγετε, μην πείτε πως δεν σας προειδοποίησα. Όσο κι αν κάνετε τον αμέτωχο, θα αναγκαστείτε στο τέλος να... Έφυγε κορδωμένος. Πάει κατευθείαν στο στόμα του λύκου. Χριστέ μου, τι βλέπω? Τον γραπώσανε. Τον χτυπούνε. Θα τον σκοτώσουν στο ξύλο. Ίσως πρέπει να τρέξω να τον γλιτώσω. Μα δεν μπορώ. Δεν μπορώ, φοβάμαι. Σταματήστε, αχρή. Μην τον χτυπάτε. Θεέ μου, σε οικετεύω, γλίτωσέ τον. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, ο επί της γης, στους ωκεανούς επίσης, στα δάση, στα πετρώματα
στις ρίζες των φυτών και των λέξεων, του πανταχού παρών, γλίτωσέ μας. Κι αυτόν και εμένα και τη Λιλή τη γυναίκα μου, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Τον πετάξανε στην άσφαλτο και παθώντα και τα φέντα, Κύριε, οδήγησον ημάς πίσω. Πίσω. Πού πίσω? Δεν ξέρω, Κύριε, αν θέλω πια το σπίτι μου, τις κουρτίνες, τα βεραμάν σεντόνια, τις παντούφλες μου. Τη στιγμή που εδώ, δεν ξέρω, Θεέ μου, δεν ξέρω αν ξαναθέλω τη βολή μου. Θεέ μου, πως τον κάνανε. Δεν σας το είπα να μην φύγετε. Δεν σας το είπα. Πω, πω. Σας σκίσανε τα ρούχα. Πού είναι το καπέλο σας? Σας το πήρανε? Για το χαρτοφύλακα, ε? Μα για σταθείτε. Γιατί έμαθα στο πρόσωπο? Με το μαντίλι μου. Πιέστε την πληγή. Έλα, καθίστε σε αυτή την καρέκλα. Έτσι. Σίγουρα εκείνοι σας χτυπούσαν και εσείς μένατε ακίνητος, ε? Δεν θέλατε να κάνετε την παραμικρή κίνηση για να μην δείξετε πως παίρνετε μια θέση. Μα ορίστε το αποτέλεσμα. Για να δω. Σταμάτησε το αίμα. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Αν ήξερα που πέφτει το πιο κοντινό αστυνομικό τμήμα, θα σας έπαιρνα να πάμε να τους καταγγείλουμε. Τι λέτε? Τι ψιθυρίζετε? Δεν μπορείτε πιο δυνατά? Ναι, πρέπει να γίνω. Τι πάθατε? Τι πάθατε, πώς είστε, Χριστιανέ μου? Μήπως έχετε πυρετό? Για να δω. Χριστέ μου, εσείς παγώσατε. Κύριε, κύριε, Θεέ μου, ξύλιασε. Βοήθεια, λίγο νερό. Το καφενείο κλειστό. Δεν είναι κανείς εδώ γύρω? Βοήθεια, ξύλιασε. Κρατηθείτε λίγο κουράγιο. Μου φαίνεται πως κάποιοι έρχονται. Α, βέβαια, ένα ζευγάρι. Τους βλέπετε? Μια ψηλή καθώς πρέπει κυρία, νομίζω φοράει μεγάλο σταυρό στο στήθος. Και αυτός ο κοντούλης πλάι της σίγουρα θα είναι ο άντρας της. Φαίνονται ευγενείς, ευλαβείς. Θα μας δώσουν κάποια βοήθεια. Κουράγιο. Δημήτριε, πού είσαι? Εδώ, Χρυσή μου. Πάντα πίσω από την ουρίτσα σου. Σταμάτα τις βλακίες και πες μου τι είναι αυτό εδώ χάμω. Ένα πανάκι άσπρο που κοκκινίζει. Δηλαδή? Αχ, άδε εδώ μόνη μου. Ορίστε, ορίστε. Μπερδεύτηκε το κορδόνι του λωρνιού μου με το κορδόνι του σταυρού μου. Ιησού Χριστέ. Τα ματωμένα μαντήλια τους κατά μέση στο δρόμο. Μου έρχεται αναγούλα. Προχώρα. Κυρία μου, κύριε. Είπα γιο πίσω μου. Τι στάθηκες μπροστά μας, άνθρωπε? Ποιος είσαι εσύ? Εσύ λερώνεις το δρόμο με τα ματωμένα κουρέλια. Είναι το μαντήλι μου. Συγγνώμη, το μαζεύω. Προσπάθησα να σταματήσω το αίμα από το κεφάλι αυτού του δύστιχου. Βλέπετε, τον χτύπησαν. Έπαθε σοκ και κοκάλωσε. Τον βλέπετε? Πρέπει να με βοηθήσετε να τον σώσουμε. Κύριε Λέισον, Δημήτριε, πού πας? Να είδω το κεφάλι του. Ο φουκαράς, κοίτα, μόλις κουνιέται, σαν κολοκύθα. Κατάλαβα. Μην τον αγγίζεις.
Έλα γρήγορα κοντά μου. Μάλιστα, μάλιστα, κοντά σου. Γρήγορα. Μα πρέπει να... Σας παρακαλώ. Παραμέρισα από μπροστά μου, άνθρωποι του Θεού. Δεν θα μολυθώ με δάφτο. Σας παρακαλώ, κυρία. Δεν υπάρχει κανείς άλλος εδώ γύρω να... Κύριε, μήπως γνωριζόμαστε? Μοιάζεται πολύ με τον κύριο Αξιδιά, τον αρχαιοφύλακα. Εγώ, ο Δημήτριος. Να προσέχετε τα λόγια σας, αγαπητέ. Η οικογένειά μας είναι γνωστή και στις 5 τοπικές ενορίες. Ακουφύλακας ο Δημήτριος. Συγγνώμη, είμαι λίγο μίωψ. Και σήμερα από την κούραση όλα τα συγχαίω. Είμαι αναστατωμένος, έχασα τη γυναίκα μου. Συμβαίνουν εδώ γύρω, ορίστε, φοβερά πράγματα. Για πλησίασε να σε δω καλύτερα με το φασαμένο. Φαίνεσαι μορφωμένος. Κι όμως γυρνάς με τέτοια χάλια. Στέκεις μπρος σε μια κυρία, τις φράζεις στο δρόμο και ούτε γραβάτα δεν φοράς. Αναγκάστηκα να τη δώσω. Ίσως δεν είσαι κακός, μα σίγουρα είσαι κι εσύ παρασυρμένος. Όπως δυστυχώς και ο Δημήτριος. Σιωπή εσύ. Ναι, παρασύρεται και τούτος ο δικός μου και εσύ είναι συνταξιούχος πια. Επειδή υπήρξε κάποτε δημοσιογράφος, πρέπει συνεχώς να τρέχω να τον μαζεύω από τους δρόμους. Άκουσέ με καλά, νέε μου. Νομίζεις πως θα τον σώσεις αυτόν εκεί? Δεν έχεις δει άλλους σε αυτή την κατάσταση? Όχι. Πληθαίνουν μέρα με την ημέρα. Στα σκαλοπάτια της Μητρόπολης, στις πλατείες. Κινδυνεύεις να σκοντάψεις επάνω τους. Αν εννοείτε τους Ζητιάνους. Εννοώ τους οκνηρούς στην καρδία. Μα τον χτύπησαν, έπαθε σοκ. Λάθος. Το εξήγησε αυτό ο πάτερ Ιγνάντιος την περασμένη Κυριακή από τον Άμβονα. Το κακό το έχουν μέσα τους. Τους έχει ζαλίσει η αμαρτία. Και σιγά σιγά πέφτουν σε αυτή τη χειμερή ανάρκη. Φαίνεται πως δεν εκκλησιάζεσαι αρκετά. Μα πώς, η γυναίκα μου κι εγώ είμαστε... Τότε θα είσαι φυρημένος στις ιερές ακολουθίες. Ξέρεις σωστά το πιστεύω. Νομίζω ναι. Πρόσεχε, μήπως και η δική σου κατάληξη είναι η ίδια με αυτού του ξυλιασμένου. Του μοιάζεις λίγο. Εγώ μοιάζω με αυτόν. Με τους ολιγόπιστους που ησύχησες τους ξεραίνει έτσι σαν την άκαρπον σική. Κυρία, σας παρακαλώ, αφήστε τις προφητείες και δώστε ένα χέρι. Αν πράγματι είστε ευσεβείς. Αν είμαι, η οικογένειά μου νεαρέ δοξάστηκε στους αγώνες κατά των αιρετικών, χιλιαστών και αθαϊστών. Τρεμιστών, ιστών και λοιπών. Διευθύνω 3 φιλανθρωπικούς συλλόγους, 2 τσάι πινάκ την εβδομάδα, 2 ιερούς σκοπούς και 5 εράνους αγάπης κατέτος. Ενίοτε και 6, λόγω αγάπης. Δεν θα μου υποδείξεις εσύ λοιπόν ποιον θα βοηθήσουν τα ταμεία μας και ποιον όχι? Η βοήθεια μοιράζεται με άνωθεν εντολάς. Για τούτον εδώ δεν κατέβηκε καμιά εντολή. Σιωπή, έχεις πνεύμα πονηρών, ηρωνικών, γλιστρά στην αθεία. Ανάνυψον και παραμέρισε να περάσω. Αργήσαμε. Ο Δημήτριος πρέπει να φάει το ζωμό του. Θα κρύωσε. Μέλας και ψυχρός ζωμός. Ούτε αυτόν δεν θα σε αφήσω να φας, εάν δεν προσευχηθείς και αν δεν μετανοήσεις. Γιατί χωρίς την άδειά μου βγήκες και ανακατεύτηκες με τους αμαρτωλούς. Μα προσεύχομαι. Επισέ, κύριε, μνησίτη μου εν τόπο χλωερό. Προσεύχησε ψεύτικα. Το νου σου τον έχεις στην καβάθα. Εν τόπο γαβάθα. Σκασμός! Προχώρα μπροστά, φεύγουμε. Αλληλούια. Κυρία, περιμένετε, σε ποιον απευθυνθώ? Κανείς δεν ανοίγει την πόρτα του. Ουέ στους ολιγόπιστους! Κλειστέ για αυτούς επίλαιο του ουρανού! Αδιάβατοι οι δρόμοι της σωτηρίας! Αμήν. Αντίο. Τους ακούς, κύριε. Τους ακούς. Τι στέκεσαι λοιπόν έτσι ακίνητο σαν σιάχτρο? Περιμένεις την εξύψους βοήθεια? Λοιπόν, το είδες. Άδικα. Κάνε κάτι μόνος σου, κουνήσου. Αντέδρασε, διώξε την άρκη. Να, κάνε αυτή την άσκηση. Βλέπεις? Έκταση των χειρών. 1, 2, πάρε βαθιά αναπνοή.
Κούνα τα γόνατά σου. Κάμψη. Ένα, δύο. Τίποτα, ε. Κουνήσου, σου λέω. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι σαν ξώνο. Τι κοιτάς ένα γάλμα. Με περιφρονείς ή με φοβερίζεις. Λοιπόν, εγώ δεν σε φοβάμαι. Ό,τι κι αν λέει αυτή η προφήτησα, εγώ δεν σου μοιάζω. Εγώ δεν θα γίνω ποτέ σαν και σένα. Τ' ακούς? Εγώ αν δεν έψαχνα για τη γυναίκα μου, θα είχα φύγει τώρα από εδώ. Θα είχα βρει ένα δρόμο. Δεν είμαι ψόφιος. Τα πράσα μου δουλεύουν. Οι γάμπες μου επίσης. Μπορώ να προχωρήσω και να αντιμετωπίσω τον καθένα. Σήμερα μάλιστα νιώθω πιο νέος. Ορίστε. Βλέπω πια χωρίς γυαλιά. Χριστέ μου. Τίποτε δεν ακούει. Νάτι πάλι. Προς τα δω τρέχουν. Θα κρυφτώ πίσω. Πίσω, κάτω από το τραπεζάκι. Να, εδώ πίσω από την καρέκλα. Ίσως περάσουν και δεν μας προσέξουν. Από εκεί ρε Πάπη. Από εκεί ρε Πάπη. Κλείσου στον δρόμο ρε Πάπη. Πού ήταν τι βρε. Πού είσαι ρε Πάπη. Της βγήκα από μπροστά. Τη βούληξα. Έλα, πιάστη, 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 πιάστη. Πιάστη από εκεί. Μην ακίνητη. Ακίνητη. Κάτω τα χέρια σας, αλήτες, αφήστε με. Αχ, κλώτησα στο καλάμι σκύλα. Αν ξανακλωτσίσεις θα σου κόψω τα ποδάρια, τα ακούς κούκλα. Ποιοι είστε, γιατί με κυνηγάτε, τι θέλετε. Έτσι, μπράβο, ήσυχα. Να πούμε δύο κουβέντες. Μας γουστάρεις, ρε κούκλα, ε. Γι' αυτό μας έβγαλες το λάδι να μας επιτρέψει να σου πούμε δύο λογάκια. Αμάν. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα, αφήστε με. Πού τα δω, τι είναι εδώ. Δώστα το. Ας τα βιβλία μου, ήσυχα, μην τα τσαλακώνεις. Μα σε κρύβεις τίποτα σφαίρες εδώ μέσα. Λέξεις, το ίδιο είναι. Ας τις εξυπνάδες και σκάσε, οκ. Okay? Αν σκάσω φουκαρά μου θα την αχτίσει, είμαι μπόμπα. Φέρτα εδώ! Λέγε, που τον έκρυψες! Δεν ξέρω τίποτα. Σου μιλάω για εκείνο που ήταν πεσμένος εκεί πέρα, εξηγηθήκαμε! Σου είπα δεν ξέρω. Αν είσαι καλός σκύλος να τον βρεις μόνος σου. Ρε Μπάμπη, μας βρίζει ρε Μπάμπη. Δεν είναι καθόλου πολιτισμένη, αδερφέ μου, ε. Λέγε, μωρή, μόνο εσύ τον πλησίασες. Δεν μπορούσε να ξεφύγει, ήταν πληγωμένος. Σίγουρα τον έκρυψε κανένα υπόγειο, έτσι. Σίγουρα! Και τώρα βγήκε δίθεν κουνιστή να το αγοράσει τσιγάρα. Τι τον έχεις, γκόμενο? Είστε στην ίδια συμμορία? Ομολόγησε, ντε! Στα βγάλω του τα τατσουλούφια! Μίλα! Τα μαλλιά μου, τραμπούκο! Σκάσε! Τη βλέπεις η σφαλιάρα, σου έρχεται! Μην τη χτυπάς! Πρόσεχε πίσω σου! Αλτ! Θα στην ανάψω! Κατεβάστε το πιστόλι, κύριε. Εγώ είμαι άοπλος, ορίστε. Μπαμπή, πρόσεχε εσύ αυτή να μη σου φύγει. Σαν μέγενη την κρατάω, έννοια σου. Ποιος είναι τούτος πάλι? Πού ήταν κρυμμένος? Κι άλλος ένας κάθεται εκεί πέρα. Πώς δεν τους είδαμε, ρε Μπάμπη? Κοινός που κάθεται, δεν είναι ο κύριος που του μιλήσαμε προηγουμένως? Για να τον δω από κοντά. Μάλιστα, έχεις δίκιο, Μπάμπη, του μιλήσαμε προηγουμένως. Εξαιρετικός κύριος. Κρατάει πολύ ευπρεπή στάση. Άλυση στάση. Α, είναι πολύ εντάξει τώρα, ε. Τον όμως τον κύριο του Θαραλού, πώς δεν το συναντήσαμε σήμερα? Με συνάντησε όμως κάποιος κύριος που του μοιάζεται πολύ. Ο κύριος Γλυκεράς. Στην αρχή σας πέρασε για τον κύριο Γλυκερά, τον έμπορο σπόρων. Δεν καλοβλέπω και έχω πάθει σύγκριση. Ωστόσο. Σπόρων! Τι είπες, ρε κύριε! Εγώ σπόρος! Γυρεύει θα ρω κατραπακιά. Πολύ τον ταΐ κάνει ο μάγκας. Δεν κάνω τον ταΐ. Όμως δεν θα σας αφήσω να κακοποιήσετε αυτή την κοπέλα. Τη γνωρίζω, την εκτιμώ. Μπορώ να σας πω πως την έχω υπό την προστασία μου. Δεν πάει, τ' ακούς. Ο κύριος είναι προστάτη. Αμάν! Για να αγγίξω ρε τα μπράτσα σου. Πόπο μουσκλιά! Αφού σκοτώνεις κοπαλικαράδες με μένα έχετε να κάνετε, όχι με αυτόν! Θα σου στρίψω έτσι τον αγώνα που θα... Μη! Θα δώσετε λόγο! Μπαμπή! Όχι βιοπραγίες! Δεν φοβάσαι τον προστάτη της! Μαμά μου πως τον φοβάμαι! Κατορίδικα πάνω με! Βαρύμακα σφαίρετε! Ρε φίλε, στο ψυρί γεννήθηκε, ρε! Όχι κύριε, δεν γεννήθηκα στο ψυρί. Κατάγουμε από ορεινό χωριό γεμάτο πέτρα. Που ο πατέρας μου... Πέτρα, ρε. Αμάν αντάρτης θα έρθει. Που ο πατέρας μου την πότισε με υδρότα για να μπορέσει να με σπουδάσει. Δεν είμαι αλήτης, κύριε. Είμαι ερευνητής γλωσσών. Γλωσσών. Χαίρο πολύ, κύριε ερευνητά. Τιμή μου. Μπάμπη, υποκλείσου κι εσύ. Ο κύριος είναι σπουδαγμένος. Δεν ξέρω σε ποια γλώσσα να σας το πω. Είμαι νομοταγής υπάλληλος. Έχω υπηρετήσει την πατρίδα και δεν προέβη ποτέ σε καμιά παράνομη ενέργεια. Γι' αυτό απαιτώ να μου φέρνεστε με σεβασμό και να μην ενοχλείτε αυτή την κοπέλα. Με ποιο δικαίωμα την κυνηγάτε? Ποιοι είστε? Έχετε κανένα ένταλμα συλλήψεως σύμφωνα με τους νόμους? Ρε Μπάμπη, δείξε το ένταλμα, ρε. Μπούρσα, ρε Μπάμπη. Φτάνει, φτάνει. Εδώ στη μούτσα μου, ρε. Φτάνει, ρε, το διάβασε. Παρανομείτε, αλωνίζετε, γιατί έτυχε σήμερα αυτή η ανομαλία. Εγώ όμως δεν πτωούμαι. Είμαι εντυμένος με ειδικές αρχές και δεν μπορείτε να μου τις κλονίζετε. Παρά είναι εντυμένος, ρε Μπάμπη. Κόψε το ζουνάρι, έτσι.
Μην σκάσεις. Κατέβασε τα μπατζάκια κάτω. Δεν φοράς σόβρακο, ρε. Δεν φοράς σόβρακο. Ωραία, φοράς. Α, βέβαια. Ηθικότατο σόβρακο. Μπράβο, τι κατόρθωμα. Βουλώστε σε παλιό χρόνο. Λοιπόν, Μπάμπη, ας τον αφήσουμε τον κύριο Ερευνητή να μαζεύει εδώ τα βρακιά του, έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να πάει μακριά. Άσε που θα παρακολουθούμε όλες τις κινήσεις του. Ας ασχοληθούμε λίγο πιο σοβαρά με τη Δεσποινίδα. Προχώρα, κούκλα από εκεί. Εμπρός, εμπρός, εμπρός! Έτσι, μπράβο! Ωραία, όμως πρόχνετε, αλήτες! Φι, δώστε μία! Δεν θα σας αφήσω! Δεν θα σας αφήσω! Δεν θα σας αφήσω! Τους φούτησα, Δεσποινής! Φύγε! Φύγε, φτάστο! Ρε, αφημίστο! Άσε το σακάκι μου, ρε! Έλα μαζί! Θα σου κόψω δύο χέρι, ρε, πάλι! Να ρε, κερατά! Να ρε, κερατά! Πέτα το χάμπρο, έτσι, έτσι! Φύγε να του πατήσω το λαιμό, ρε, θα το λιώσω σε αυτήν! Μετά αυτόνα, ρε, μετά αυτόνα, ρε! Άστρο, άστρο, θα τη χάσουμε τη σκρόφα! Από εκεί, σειρε, μα πατρέξα να την μπλοκάρουμε, ρε! Άντε, φύγε, πάμε! Έφυγε. Έφυγε. Γλίτωσε. Κύριε. Ποιος? Μη τρομάζεις. Εγώ είμαι ο Δημήτριος. Εσείς πάλι. Τα είδα όλα. Ήμουν ακιδάκρυμμένος. Έλα, σήκω. Έτσι, μπράβο. Θα σε βοηθήσω να ξεφύγεις. Κι εγώ θέλω να ξεφύγω. Το σκάσα πάλι από τη μέγερα. Μπαμπά, εδώ σου κάνανε καρούμπαλο. Πίεσε το, πίεσε το. Έτσι. Θα μου περάσει. Τουλάχιστον το ξέφυγε. Εμένα θα μου κάνει δύο καρούμπαλα η γυναίκα μου αν με πιάσει. Μα δεν μπορεί να με κλειδώσει σήμερα. Σήμερα γίνονται γεγονότα. Ήμουν δημοσιογράφος. Πρέπει να ειδώ, να ενημερωθώ, να συντάξω. Μήπως είδατε κατά τύχη και τη γυναίκα μου? Κάπου είδα πρωτύτερα μια ξανθιά. Όχι, η Λιλή δεν είναι ξανθιά. Κοντούλα. Δεν μπορείς να την πεις και κοντούλα. Δεν ξέρω. Δεν θυμάσαι πως είναι η γυναίκα σου? Σπάει το κεφάλι μου από τον πόνο. Περίεργο. Αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι καθόλου πώς είναι. Ούτε το πρόσωπό της. Τυχεράκια. Μπορείς και την ξεχνάς, ε. Αλίμονο. Τη δική μου ποιος μπορεί να την ξεχάσει? Παπαδοσόη βλέπεις. Κόρη παπά που γίνε δεκανέας. Η κόρη δεκανέα που γίνε παπάς. Κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ούτε τα μάτια της, ούτε τα χέρια της. Τι έπαθα? Αυτό λέγεται αταβισμός. Πώς? Πρωτογονισμός. Όλα τα άλλα στην εποχή μας θα σβήσουν. Ο ταοισμός, ο μαξισμός, ο μαοισμός. Δημήτριε! Πηγαίνετε. Ο ζωμός σας. Ναι, ναι. Συγγνώμη, ο ζωμός, όμως θα επανέλθω. Δημήτριε! Ο ζωμός! Έφτασα, Χρυσή μου. Ακόμα ακίνητος, κύριε. Δεν συνήρθατε καθόλου? Εμένα βέβαια δεν με χτύπησαν τόσο πολύ όπως εσάς. Θα καθίσω όμως λίγο εδώ κοντά σας στην άλλη καρέκλα, γιατί τα πόδια μου τρέμουν. Είμαστε έτσι στο τραπεζάκι μας, σαν να περιμένουμε να μας φέρουν τον καφέ μας. Τι ειρωνία. Τι τραγικό. Τουλάχιστον να μπορούσατε να μιλήσετε. Δεν θα νιώθα τόσο μόνος. Όχι. Δεν μπορώ να μείνω άλλο. Πρέπει να φύγω, σουρουπούνι. Αφού εσείς αποφασίσετε να μην κινηθείτε, λυπάμαι που σας αφήνω σε αυτή την κατάσταση, μα πρέπει να φύγω. Αυτοί οι τύποι θα ξαναγυρίσουν σίγουρα. Μπορεί να βρεθώ ένοχος με το παραμικρό. Ούτε τη γυναίκα μου δεν μπορώ πια να περιμένω. Σας παρακαλώ, αν φανεί από εδώ, πέστε της, έστω και με νεύματα, να προσπαθήσει να πάει μόνη της στο σπίτι. Εγώ δεν ξέρω.
Ίσως συναντήσω αυτή την κοπέλα που τους ξέφυγε. Αυτή ξέρει τους δρόμους. Θα με βοηθήσει. Τα βιβλία της τα πέταξαν χάμω. Να τα. Τα αφήνω εδώ. Στο τραπεζάκι, βλέπετε. Μαζί με την πινακίδα. Καλύτερα να μην τα έχω μαζί μου. Γεια σας. Ιάκωβε! Ιάκωβε! Σαν άκουσα τη φωνή της γυναίκας μου. Εσείς ακούσατε τίποτα? Θεέ μου, έχει γούστο τώρα να αρχίσω να έχω και παρεστήσεις. Ιάκωβε, μήπως είσαι εδώ κοντά? Μ' ακούς, Ιάκωβε! Ναι, αυτή είναι. Θα αρχίσει πάλι τα ίδια. Τι ατυχία πάνω που θα έφευγα. Θα ξανακάτσω πλάι σας, κύριε, δυστυχώς. Πάλι τα ίδια και τα ίδια. Ξελαριάστηκα να φωνάζω. Τον βλέπεις πουθενά, Μπούμπι? Όχι, όχι. Αχ, κάνε λίγο σιγότερα, μήπως ακούσω τίποτα. Τι σιγότερα? Τα παπούτσια σου τρίζουν, το μπαστούνι σου βροντάει, η αναπνοή σου μου γκρίζει. Θα με κάνεις να σε αφήσω μόνη σου και να φύγω. Φταίω εγώ που άφησα τη δουλειά μου και ήθελα να ψάχνω για το χαζό άντρα σου. Αχ, συγγνώμη, Μπούμπι μου. Είμαι εκνευρισμένη που δεν το βρίσκουμε πουθενά. Σε παρακαλώ, μη με αφήσεις κι εσύ. Χίλια συγγνώμη. Στάσου. Κοίτα εκεί πέρα. Αυτούς τους δυο που κάθονται ακίνητοι στις καρέκλες. Ο από εδώ δεν μοιάζει με τον... Χριστέ μου! Ναι, αυτός πρέπει να είναι. Για να δω. Καλέ, Μπούμπι. Αυτός είναι. Αχ, Ιάκωβε, παλιόπαιδο. Δεν μας ακούς που φωνάζουμε, δεν απαντάς. Λιλί. Ορίστε. Με υποδέχεται με ένα ξερό Λιλί. Κι ούτε σηκώνει το κεφάλι να με δει. Μήπως απογοητεύτηκες, κύριε, που σε ξαναβρήκα? Με χτύπησαν, ζαλίστηκα γι' αυτό. Δεν θυμάσαι αυτό το γύριο? Δες πως τον έκαναν. Ούτε αυτός ο κύριος κούνησε καν το κεφάλι του. Λες και δεν σας πλησίασε μια κυρία. Ωραίες παρέες βρήκες αφού μ' άφησες. Έψαχνα παντού να σε βρω. Μας είχες φύγει. Διότι με χαστούκησες, κύριε, και με εγκατέλειψες στην ερημιά. Εξαιτίας εκείνης της τσουλίτσας. Το ξέχασες? Μη μιλάς έτσι. Τέλος πάντων, είσαι καλά? Σε βλέπω αλλαγμένη. Διότι δεν φοράς τα γυαλιά σου. Σπάσανε. Κατάφερες και πήγες σπίτι? Φυσικά. Με βοήθησε ο κύριος Γλυκεράς, σου το έλεγα. Ευγενέστατος κύριος. Έκανε ένα μπάνιο, φρεσκαρίστηκα. Και ξανάρθες πάλι εδώ, Μάλιστα, αχάριστε. Ορίστε, σου φέρα ρούχα, δεν τα βλέπεις? Καπέλο, γραβάτα, σακάκι. Και ελπίζω αυτά να μην τα χαρίσεις πάλι σε αγνώστους. Ήρθαμε να σε πάρουμε με το αυτοκίνητο. Περιμένει εκεί στη διασταύρωση. Αυτοκίνητο? Να έχεις χάρη που ο διευθυντής σου. Ο διευθυντής μου? Μα δεν τον βλέπεις? Δεν νύχτωσε ακόμα εντελώς. Έτσι, μπράβο. Ευτυχώς τουλάχιστον που σηκώθηκες για το διευθυντή σου. Έτσι, μπράβο, αγάπη μου. Πλησίασέ τον. Ο κύριος Βρόντος. Αυτοπροσώπος. Μην τρομάζεις, αγάπη μου. Σ' αγαπάει. Μίλησέ του. Κύριε διευθυντά, σας ζητώ συγγνώμη. Σας καθυστέρησα την εκτύπωση, μα δεν είχα αυτή την πρόθεση. Οι συνθήκες, βλέπετε. Συγγνώμη και για την περιβολή μου. Ναι, άτακτε. Τέλος πάντων, σε συγχώρεσαι. Αχ, ευτυχώς. Όλα ήρθαν ευνοϊκά. Ευτυχώς. Πίστεψες πως εγώ θα σ' άφηνα, έτσι, χαμένον μέσα στους δρόμους και τα λοιπά? Όχι, αλλά... Απαγορεύω τα αλλά και γενικώς αμφιβολίες, Συγγνώμη. Αμφιβολίες, μελαγχολίες, λοξοδρομήσεις και αντιρρήσεις. Αυτά μαστίζουν τη γενιά σου. Γι' αυτό το μάτισα στην Ελοξό. Τι εννοείτε? Αληθωρείς, δεν το έχεις προσέξει τον καθρέφτη? Πρώτη φορά τα ακούω. Ναι, λιγάκι το δεξί σου. Στάσου, αγάπη μου, να στο σκουπίσω λίγο. Έτσι, μπράβο. Δεν το είχαμε προσέξει αρκετά, μα θα το προσέξουμε, Ιάκωβε. Θα πάρουμε τα μέτρα μας. Βεβαίως, έλαβα μέτρα. Έφτασα μέχρι υπουργού για χάρη σου. Αγωνίστηκα και κατάφερα να μου διαθέσουν για λίγο ένα τζιπ με ειδική άδεια. Έλα, έλα, εμπρός σας, μην αργούμε. Ο οδηγός περιμένει εκεί πέρα. Και πώς καταφέρατε και με βρήκατε? Αυτό θα το συζητήσουμε εδώ, Εμπρός, πάμε. Ψηλά το κεφάλι, δρέω. Η περιπέτεια τελείωσε. Στο σπιτάκι σου τώρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Συγγνώμη, μήπως υπάρχει στο αυτοκίνητο καμιά θεσούλα και για τον το δυστυχισμένο? Τι? Όχι, Ιάκωβε! Μα του χρειάζεται νοσοκομείο. Κοιτάξτε τον. Μια κυρία μου έλεγε πως είναι ένα σύμπτωμα που τελευταία πλήττει του... Ιδραίο σιωπή. Σου απαγορεύω να ανακατεύεσαι με αγνώστους, με τις αρρώστιες τους και τα συμπτώματά τους. Ήσουν ένα καλός υπάλληλος, άριστος στην ορθογραφία, μα σήμερα δεν σ' αναγνωρίζω. Είσαι ολόκληρος ένα λάθος. Τι έπαθες? Δεν ξέρω. Αυτή η ταλαιπωρία. Τι κατάπτωση. Ήρθαν στιγμές σήμερα που ξεχνούσα ποιος είμαι. Ντροπή σου, Ιάκωβε. Το μονογείς. Τα έχω χαμένα, ναι. Πάω στοίχημα πως συμβαίνει κάτι γενικότερο. Μα ανόητε. Παντού και πάντα γίνονται τα ίδια και στην Αμερική επίσης.
Συμβαίνει κάθε μέρα πλάι μας, στη γειτονιά μας κτλ. Κτλ. Είναι πράγμα φυσικό, γι' αυτό και απαρατήρητο ένα μικρό ποσοστό από λεσθένων. Από ποια αιτία? Μα λόγου χάρη ο πόλεμος, τα ναυάγια, το κυνήγι της μπεκάτσας φέρει πείνα ακόμα και η μοιχεία ίσως. Όλα αυτά συντείνουν στις απώλειες. Σύμφωνα με τη στατιστική των καλύτερων εγκυκλοπαιδιών, είναι ένα είδος εκφυλισμού, ε. Δεν βλέπεις τη μύτη αυτού νου εκεί πέρα? Άρχισε να κρεμάει κιόλα σαν αγγούρι. Μα τι λέτε? Δεν βλέπω να έχει τίποτα η μύτη του. Απλώς κοκάλωσε ο άνθρωπος. Ιάκωβε, φέρνεις αντιρρήσεις στο διευθυντή σου. Προσπαθεί να σου εξηγήσει επιστημονικός να σε σώσει. Ναι, μα αυτό δεν έχει καμία σημασία. Τι μα αμφιβάλλεις, ηρωνεύεσαι? Πού είναι λοιπόν, κύριε, η ρωμαϊκή μύτη πια, ε? Η αρχαία ελληνική, ο κανόν, η σενεγαλική, η σιναϊκή κτλ. Αν πήγαινε τώρα στο Παρίσι, δεν θα βλέπεις παρά μόνο μύτες μαλακές, σαν σκολικοειδείς αποφύσεις, όπως και οι ιδέες τους. Παρακμή εκφυλισμός. Άντε, ετοιμάσου να φύγουμε και χωρίς αντιρρήσεις. Μπορώ να του πω μια κουβέντα? Μην το ξαναπλησιάζεις. Μόνο ένα λεπτό. Συγγνώμη, κύριε, θα ήθελα... Γιατί τον αγγίζεις? Να μην με παρεξηγήσετε που σας αφήνω. Δεν χωράει το αυτοκίνητο. Αντίο. Υπομονή. Έτσι, μπράβο, αγάπη μου, έλα. Επιτέλους γυρίζουμε. Θα φάμε όλοι μαζί στο σπίτι, μην αρνηθείς, Μπούμπη. Έχω ζεστή μανιταρόσουμα. Όχι. Δεν σ' αρέσει? Προτιμάς ένα αφράτο σουφλέ? Προτιμώ να τον αφήσω εδώ. Τον Ιάκωβο? Να τον αφήσω εδώ μπλεγμένο, αν δεν διορθώσει αμέσως ένα φοβερό λάθος που έκανε. Τι λάθος έκανε? Ιδού, κύριε. Εδώ, σε αυτή τη διακήρυξη, υπέγραψες ιδραίος με ψηλή. Με ψηλή? Θεέ μου, ως εκεί έφτασες, Ιάκωβε? Να το δω. Ούτε το κατάλαβα. Πώς έφτασες στα χέρια σας? Α, ξέρω, γλυκεράς. Ναι, μη είχε συγχύσει αυτός ο άνθρωπος. Δεν φταίει εκείνος. Εκείνη ξετσίποτη. Ίσως εκτός από φιλιά σου δώσε και τίποτα βιβλία χωρίς τήξη και χωρίς ηθική. Α, νάτα τα βιβλία της στο τραπέζι. Θα τα σκίσω. Μην τα αγγίσεις. Φύγε από εκεί. Δεν φταίνε τα βιβλία. Φταίω εγώ που βιάστηκα να υπογράψω χωρίς να έχω πιστεί. Ήμουν ταραγμένος, γι' αυτό έβαλα ψηλή αντιδασία. Βλέπεις, ιδραίος με ψηλή. Δεν είναι πια ιδραίος. Κασμός! Καμαρώνεις που παραποίησες το πνεύμα. Κύριε Διευθυντά, αλλού πια δεν το χρησιμοποιούν καθόλου. Δεν χρειάζεται. Διότι αλλού επεκράτησε ύλη. Οι πόλεις τους μεταβλήθηκαν σε Σόδομα και Γόμορα. Τα λεξικά τους σε πορνογραφήματα. Η φθορά χτυπάει την πόρτα τους. Διότι ακριβώς κατήργησαν τα πατροπαράδοτα αυτά σημεία. Αυτά τα χαλινάρια της γλώσσας και του μυαλού. Όχι, αυτό δεν θα αφήσω να συμβεί και εδώ ποτέ. Είμαστε Έλληνες. Πολύ σωστά. Ο Σοκράτης δεν το είπε αυτό, Μπούμπη, ή ο Αγαθάγγελος? Ω, Λιλί, Λιλί, πάψε το κεφάλι μου. Χριστέ μου, θα πέσει, ζαλίζεται. Έλα, λοιπόν, εδώ βάζω, στην καρέκλα, μπρος, έτσι. Ναι, ναι, να κάτσω λίγο εδώ. Έτσι, καθιστός, μπορείς να διορθώσεις το λάθος σου. Ορίστε, σβήστο, διόρθωσέ το. Μα μπορεί τώρα να είναι έτσι γραμμένο και στο μυαλό μου? Θα χρειαστούμε γομολάστιχα για εγκεφάλου. Α, ηρωνεύεται, φεύγω. Α, όχι, μη! Τον εγκαταλείπω και τον απολύω. Μη! Δεν ξέρει πως αυτή η ψηλή μπορεί να γίνει επιβαρυντικό στοιχείο για το φάκελό του. Φάκελο? Τρελάθηκες, Ιάκωβε. Θες να καταστραφούμε? Πρέπει να εξαφανιστούν όλα τα ύποπτα στοιχεία, έστω και μια παύλα. Στο σπίτι, βέβαια, πήρα τα μέτρα μου. Όλα εκείνα τα βιβλία σου τα άκαψα. Τα βιβλία μου? Την εξέλιξη των ειδών? Έννοια σου. Κάλυψα τα ράφια με μοντέρνα πιατάκια εξελιγμένα. Το ίδιο είναι, μην είσαι ήσυχος. Αν υπάρξουν υποψίες, αν γίνουν έρευνες, δεν θα βρεθεί κανένα ίχνος. Τα πάντα νόμιμα και κατακάθαρα. Θα βάλω πλάι και μερικές κονσέρβες. Θα δεις. Προς παραπλάνηση. Μην τσαλακώνεις. Στην οργή. Μην τσαλακώνεις το χαρτί. Διόρθωσέ το. Αχ, Θεέ μου, το τσαλάκωσε. Το πέταξε χάμω. Μάζεψέ το. Ορίστε, Μπούμπη μου. Το μάζεψα. Το ίσφιωσα. Αχ, μη θυμώνεις μαζί του. Άκου να σου πω κάτι στα αυτή. Κατακάθαρο σπίτι, βεραμά, εντόνια, φασολάκια, κονσέρβα, κονσέρβα ιστορία, κονσέρβα σκέψη, κονσέρβα έρωτας. Μου έρχεται με τόσο. Κατάλαβες, Μπούμπη μου, μην του δίνεις σημασία. Τέλος πάντων. Ένα λεπτό διορία να το σβήσει και να το γράψει σωστά. Κατά τα ιωθώτα, αλλιώς φεύγω και τον απολύω. Ιάκωβε, γρήγορα διόρθωσέ το. Πιάσε το μολύβι. Τι έπαθαν τα δάχτυλά σου και δεν σφίγγουν? Έλα λοιπόν, πρέπει και να ντυθείς. Δεν μπορείς να κυκλοφορείς σαν αχθοφόρος. Κοίτα, πιάσε δε, Μπάμπη! Μου σκίσε τα μούτρα ιστορία! Από εκεί είναι κόπανε! Στην ταράτσα πίσω της. Χριστέ μου! Τι συμβαίνει? Φοβάμαι! Ιάκωβε, γιατί πετάχτηκε? Στάσου! Σε με θέλω να δω! Στην ταράτσα, νάτι! Στάσου! Στάσου, μη πατάς το παρμάτι!
Θα πέσει ο σοβάτης, σπινείς! Περίμενε, θα σκαρφαλώσω στο λούκι να σου δώσω το χέρι μου! Σημαίνει. Περίμενε, έρχομαι! Όχι! Δεν θα σε αφήσω να ξανατρέξεις κοντά της! Όχι, βοήθεια, Μπούμπι! Είμαι τρατασιάς, εμένα! Κάτω τον γερά, από εκεί εσύ, εγώ από εδώ έτσι! Δεν θα σε αφήσουμε, ηλίτη, να μας εκθέσεις και εμάς εδώ! Αφήστε με που να πάρει ο διάβολος κινδυνεύει! Όχι, όχι, όχι! Κάτω, 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 κάτω. Αφήστε με εκεί! Προσέξτε, κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω, 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 πρόσεξε! Πρόσεξε, ήταν από πίσω σου! Φύγε! Σε παρακαλώ! Θα σε σπρώξει! Θα σε σπρώξουν, φύγε! Γκρέμισα. Τη σκότωσα. Ιάκωβε. Είστε ικανοποιημένοι τώρα. Με με σπρώχνεις. Ακούσέ με. Άσε με. Συγχαρητήρια. Μην κάθεσαι κατάχαμα. Θα κρυώσεις. Μπούμπι, τον βλέπεις. Χάμω ακίνητος, με τα μάτια στυλωμένα σαν άγαλμα. Φοβάμαι. Λίλη, πρέπει να τον πάρουμε από εδώ στο και με τη βία. Θα μας μπλέξει και εμάς, θα γίνουν ασφαλώς ανακρίσεις. Να τον πάρουμε τον άπιστο. Δεν είδες πως με πλήγωσε, πως την είχε ερωτευτεί. Σε νοιάζει τόσο. Με πληγώνεις. Όχι, μα με πιάνει το πείσμα. Ας τα πείσματα, κι εγώ το σιχαίνω, μα πρέπει να τον πάρω. Θα αντισταθεί. Τον βλέπω αγριεμένο σαν μουλάρι. Δώσ' μου το σακάκι του. Δώσ' μου εδώ. Θα τον ακινητοποιήσω με τα μανίκια της, σαν ζουρλομανδία. Ή μάλλον, Λίλη. Φορέσε το εσύ, μαλάκα, καλοπιάσέ τον. Να τον καλοπιάσω και από πάνω τον αχάριστο. Ναι, ναι, ναι. Μετά από τόση πρίκα και τόσα μέσα που διέθεσα για την καριέρα του κι αυτός. Προχώρα. Αγάπη μου, άσε με να σ' αγκαλιάσω. Μήπως κρυώνεις. Βραδιάζει. Άσε με να σου φορέσω το σακάκι σου. Έλα, λίγησε το χέρι σου. Γιατί δεν το λιγάς. Σου φέρα και μαύρη γραβάτα. Γιατί σήμερα όλος ο καλός ο κόσμος πενθεί για το φόνο του Ντίγκο. Αύριο θα πάμε στην κηδεία. Μα αν δεν μπορέσεις αύριο, τότε οπωσδήποτε στα 9 μέρα, έτσι. Το υποσχέθηκα στον κύριο Γλυκερά, δεν πρέπει να λείψουμε. Δεν μπόρεσα να σας ξεφύγω. Να τρέξω να τη γλιτώσω. Έχω σκουριάσει. Οι κλειδώσεις μου έχουν συσσωρευμένα άνατα. Ξηραίνονται. Θα σου κάνω εντριβή, Ακοβέ μου. Πάμε. Δεν λαχτάρισες το κρεβατάκι σου. Την κρέμισαν. Τη σκότωσαν. Θα τους καταγγείλω, τους είδα. Έλα, μωρό μου, ησύχασε, ντύσου. Αχ, γιατί δεν λυγάει ο αγκώνας σου. Θα λήξει αυτή η πολιορκία, δεν μπορεί. Σήμερα, αύριο θα λήξει. Οι συγκοινωνίες θα ξαναπούν μπροστά. Οι αγορές, τα τυπογραφεία, τα δικαστήρια. Τους είδα, θα μαρτυρήσω. Έλα τώρα, έλα τώρα, έλα τώρα. Μην αρρωσταίνεις τα νεύρα και τη φαντασία σου. Απλώς το φαντάστηκες πως τη σκότωσαν, δεν την έσπρωξε κανένας. Μόνη της έπεσε από την ταράτσα, αυτοκτόνησε. Μα βέβαια καλέ, ήταν ιστερική καημένη. Φιλούσε όλους τους άντρες. Αυτοκτόνησε η δυστυχισμένη, Θεός χωρέστη. Όχι. Λέτε ψέματα όπως πάντα. Το δαν όλοι οι γείτονες θα το πιστοποιήσουν. Μόνο εσύ θα υποστηρίζεις το αντίθετο, ε? Εμπρός, δώσ' το χέρι σου να σου παράσει το μανίκι μπροστά, μόλις τα νεύρα σου έτσι. Ψέματα! Έτσι. Το ξέρω πως κανείς δεν θα πει την αλήθεια. Μα τι εσύ την αλήθεια επιτέλους, ε! Πώς την εννοείς? Έλα εδώ να σου πω πως την εννοώ. Στην ελληνική γλώσσα να σου το πω, ε! Μίλα! Στην ελληνική, στην σασπιτική, στην λατινική, μίλα! Ιάκωβε! Άσε με, τρελέ! Πιάνεις τον διευθυντή σου από τα πέτα και τον ταρακουνάς! Άφησε τον, τρελάθηκες! Τον αφήνω! Σίλβα Μαγκρίκολα Σάρ, πίσω εξούργης! Μα τι είναι, είναι για δέσμα! Σπρώχνεις τον διευθυντή σου! Ναι! Και του χαρίσω αυτές τις σκόλες! Στα μούτρα του και εντελώς δωρεάν. Το άρθρο μου. Δεν το μαζεύεις από χάμο, πονηρέ, γερομπίχτη. Εσύ, κοτούλα βολική, προνοητική κοτούλα, δεν του τις μαζεύεις να του τις δώσεις. Έτσι μενάζει χορευτικά, σαν να χορεύει σάμπα όπως συνήθως. Σου τα έχει μάθει ο μπαμπάς σου αυτά. Μεταξύ Βουλής και Γερουσία, σάμπα καράμπα. Τα κλωτσάω που δεν τα παίζευατε. Τα κλωτσάω, να. Δεν θέλω πια χαρτιά. Δεν θέλω να γράφω το όνομά μου σαν να φυλακίζομαι μέσα σε μια γραμμή με δασία. Δεν με χωράει καμιά τσίφρα. Θέλω άπλα, άπλα, σάμπα καράμπα, τσιχτήρ. Αχ, Μπούμπι, κρύψε με κοντά σου, φοβάμαι, τρελάθηκε σίγουρα. Εμένα δεν με κροϊδεύει, κάνει το τρελό για να μην κάνει το καθήκον του. Μη φοβάσαι, έλα κοντά μου, έτσι. Έτσι, έτσι, έλα βάλω. Κοντά, κοντά τα πουλάκια μου αγκαλιασμένα. Χορεύεται σάμπα. Μου είχανε κάτι, είναι άρρωστος. Ξύλο του χρειάζεται και τίποτα άλλο. Το μάτι του γυαλίζει, είναι τραγιάζει. Άμπα, για πρώτη φορά δεν είμαι. Έλυσα ελεύθερη τη λογική μου να βοσκήσει. Και τη γλώσσα μου, πρώτη φορά τη λύνω το καπίστρι. Και τα μάτια μου και το γεννητικό μου αίσθητο. Είσαι εσχρός. Με τη δική σου αλήθεια. Μας έκανε ρεζίλι.
Μια βραδιά τα πριν. Δεν είδα ότι ουδέν είδα. Έσονται οι δύο, η σάρκα μία. Ο τράγος και η γίδα, κρυφοσυνουσία, αλχημία. Σε ποια γλώσσα μιλάει, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Μήπως κλαίει για τα αρχαία κλαίει του Θεού τα ελέη. Τον βλέπεις. Ξανακάθισε κατάχαμα. Πήγε κοντά σε εκείνον τον άλλο. Εκείνος του ταιριάζει καλύτερα. Ίσως πρέπει να φύγουμε και να το αφήσουμε μαζί με τον άλλον. Κάποιοι έρχονται. Έρχονται κατά πάνω μας, Μπούμπι. Ποιοι να είναι? Όποιοι και να είναι, δεν μπορούμε τώρα να φύγουμε. Θα θεωρηθούμε ύποπτοι. Πρέπει να βρω μια δικαιολογία. Σκέπασε το με το σακάκι του, έτσι, έλα. Έλα, βάλ το καπέλο να μην φαίνεται σαν αλήτης. Θα μας κατακώσει ο βλάκας. Αχ, ναι, ναι. Έλα, ναι, πλησιάζουν, πλησιάζουν. Θα τους μιλήσω πρώτος με θάρρος. Τη δουλειά σου. Διάκοβε το καπέλο σου, το σακάκι, έστω και πρόχειρα. Κάποιοι έρχονται. Τα σέβη μου, κύριε, καλησπέρα σας. Τυχαία. Αμέσως, αμέσως. Λέτε να μην ξέρω τις υποχρεώσεις μου ως πολίτης. Ορίστε. Ορίστε. Ονομάζομαι Βρόντος, διευθυντής των εθνικών εκδόσεων Βρόντος και Σία. Ιδού χαρτιά κτλ. Φαίνονται πολύ καθώς πρέπει χαρτιά. Για να εδώ, για να εδώ. Κάνε πιο πέρα, ρε Μπάμπη. Βρω μας σκορδίλα, βρω μισό στον κύριο. Αφήστε το παιδί να τρώει σκόρδο, φίλτατε. Σκόρδο το υγιεινόν, σύμβολο της λιτότητος του λαού μας. Και εκείνο το αμάξι στη γωνία. Ποιο? Ειδική άδεια, ορίστε. Ορίστε. Α, μάλιστα. Εντάξει, κύριε. Πολύ εντάξει. Μόλις ετοιμαζόμαστε, αγαπητέ, να φύγουμε με την ξαδελφούλα μου εκεί και τον άντρα της. Με εκείνον τον άλλον στην καρέκλα, ούτε μία σχέση. Πως φανάρι, κύριε. Δεν μπορούσατε εσείς να έχετε σχέση με χαμένους. Λοιπόν, παιδιά μου, Ιάκωβε, Λιλί, τι λέτε, πηγαίνουμε. Αμέσως, Ιάκωβε. Ένα λεπτό. Ορίστε, αγαπητέ, σε μένα μιλήσατε. Μήπως πήρε το μάτι σας κάποιον που φώναζε «Τη σκότωσαν, τη σκότωσαν». Τον άκουσα κι εγώ, κύριε. Μάλιστα, μα ίσως να ήταν στην άλλη παράλληλο, γιατί δεν τον είδα τον άτιμο. Αν τον έβλεπα, θα τον καρύδωνα το συκοφάντη. Διότι όλοι το είδαμε πως αυτή η τρελή πήδηξε μόνη της από την ταράτσα. Δεν είμαστε τυφλοί, ε. Πάρα πολύ, εντάξει. Έτσι, Πάμπη. Πολύ τσιφτήκα, πολύ τσιφτήκα. Έχει κάποιος άλλος που τριγύριζε εδώ, ξεσκούφουτος, χωρίς σακάκι. Τον πήρε το μάτι σας. Προς τα πού έκανε? Νομίζω προς τα κάτω, μάλιστα, προς νότο. Το σκάσω μπροστά της. Κοίτα, παράτησε εδώ και τα βιβλία της και την πινακίδα που είχε βουτήξει. Να, και το βάλε στα πόδια, όχι έστησε. Και μας παρίστανε τον κάρκα, έτσι. Με το πουκαμισάκι με ύφος. Εμείς ευτυχώς εξανατροφής πάπου προς πάπου ντυνόμαστε πάντα ευπρεπώς. Και οι άντρες μας πάντα με καπέλο, ευπρεπέστατοι. Μάλιστα, μαντάμ, το βλέπω. Μπάμπη, φεύγουμε. Χαιρέτησε τους κυρίους. Χαίρετε, μαντάμ. Χαίρετε. Στο καλό, στο καλό, κύριε, στο καλό. Η καρδιά μου πάει να σπάσει. Φοβήθηκα πως θα τον γνωρίσουν. Παρατρίχα να έχουμε μπελάδες, ε. Αναγκάστηκαν από ψέματα, ενώ θα έπρεπε να τους τον παραδώσω, γιατί είναι πια εχθρός μας. Αχ, όχι, για χάρη μου. Με φυσικά για χάρη σου. Θέλεις πως κουβαλήθηκα εδώ για τα μούτρα του, ε. Ευχαριστώ, Μπούμπι. Και εσύ, κύριε Ιάκωβε, μπρος, κουνή σου. Καλά που συγκρατήθηκες και δεν άνοιξες το στόμα σου. Θα σε γνώριζαν από τη φωνή. Επιτέλους, φαίνεται πως άρχισες να βάζεις μυαλό. Ο οδηγός ανυπομονή. Δρόμο, τώρα δρόμο, πάρτον. Δεν θα τον ντύσουμε. Γρήγορα, μπορεί να ξανάρθουν. Έλα, Ιάκωβε, σήκω. Τι ναρκώθηκες έτσι και χάμω. Ρακούνα τον. Τον ταρακουνάω, μα τίποτα. Για όνομα του Θεού, φόρα το μανίκι σου. Πιά στο χέρι, έτσι, μην είσαι δεξιά πια. Δεν μπορώ, δεν λιγάει. Δώσ' με ένα το μανίκι, δώσ' με ένα το μανίκι, έλα. Πιάσε τώρα το χέρι του, τι περιμένεις, νύχτωσε. Ιδρεοκουνή σου, λευτέρω στα χέρια σου, ας εντύσουμε γιατί αλλιώς. Αχ, τίποτα, τίποτα. Λε, φύγε από εκεί, φύγε από εκεί. Θα πάρω φόρα και θα του δώσω μια κλωτσα ξεγυρισμένη να δεις πώς κουνιέται. Εγώ υπηρέτησα λοχίατρε. Αχ, καλέ Μπούμπι μου, εσύ σκοτώθηκες. Αχ, στάσου να σε βοηθήσω να σηκωθείς, έλα, έλα, έλα. Έπεσα μπρούμι, τα χτύπησα στο κούτελο, λερώθηκα να πάρει. Παλιάνθρωπος, την τελευταία στιγμή ανασηκώθηκε και κάθισε στην καρέκλα για να χάσεις το στόχο σου και να πέσεις. Επίτηδες το έκανε. Ορίστε τώρα, κάθεται και κάνει τον αδιάφορο, ο ύπουλος. Τι να ξέμε. Εγώ που δείξα ενδιαφέρον για αυτό το χαμένο υποκείμενο, θα μου το πληρώσει ακριβά η νιά σου. Ιάκωβε, είσαι ένα γαϊδούρι και μισό. Αν είχες ευγένεια, κύριε, θα έπρεπε να μείνεις στη θέση σου. Να φας την κλωτσιά του διευθυντού σου. Και όχι να σηκωθείς για να τον κάνεις να πέσει. Λοιπόν, ξέρεις τι υποπτεύομαι? Πως κατά βάθος επίτηδες ήρθες και χάθηκες σε αυτή τη συνοικία. Γιατί δεν ήθελες πια να γυρίσεις στο σπίτι σου και στην τίμια δουλειά σου. Τι κάθεσαι τώρα όπως ο άλλος εκεί σαν βούδας. Κινδυνεύουμε για χάρη σου ασυνείδητε. Κουνήσου γρήγορα. Θα μετρήσω στο τρία. Ένα, δύο, τρία, θα με κάνει εξωφρενών. Στάσου. Τι Μπούμπι μου. Αχ, δες, έσπασα τον ήχη μου να τον τραβάω. Σώπα σου λέω, θα τον δω από κοντά. Γιατί ακουμπάς το μαγουλό του με τον μπαστούνι? Τι συμβαίνει? Τι θέλεις να συμβαίνει? Δεν το βλέπεις, ξύλιασε.
Εντελώς. Ναι, πάει. Δεν προφθαίνουμε να του δώσουμε τις πρώτες βοήθειες. Καμιά ένεση, κανένα χάπι. Τίποτα, ξεγράψέ τον. Πες πως είσαι ανήπαντρη και εξάλλου τι να τον έκανες πια σε αυτά τα χάλια, ε. Μα στον κύκλο μας, Μπούμπι, ένα σύζυγος είναι πάντα χρήσιμος, έτσι δεν είναι? Δεν τον έχουμε ανάγκη, το ξέρεις. Και τι θα απογίνει? Ότι και οι άλλοι που πέφτουν σε αυτή την κατάσταση. Απορώ γιατί τους αφήνουν, γιατί τους μαζεύουν με την μπουλντόζα. Θα μου πεις, είναι πια ακίνδυνη και ίσως διακοσμητική, ε. Πυροβολισμός, άκουσες? Εμπρός να φύγουμε όσο βλέπουμε. Έλα λοιπόν, έλα. Αμέσως, ένα λεπτό. Τι το ξαναπλησίασες, τι κάνεις τώρα? Τον σκεπάζω λίγο, θα αρπάξει καμιά πούντα. Ποιος ξέρει πόσο θα μείνει. Όχι, εμπρός, δώσ' μου το χέρι σου, πρέπει να σε τραβήξω. Άντε, πάμε. Ναι, Μπούμπι μου, πάμε. Αντίο, Ιάκωβε. Έλα, 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 τι κοντοστέκεις πάλι. Να του άφηνα καμιά μέντα, ε, τι λες? Όχι, μπροστά σου, κοιτάλα, δρόμο, δρόμο. Σηκώθηκα. Αν μπορείς, ακολούθα με. Φεύγω. Τα πετάω. Σακάκια, καπέλα δεν μου χρειάζονται. Μόνο τα βιβλία. Μάλιστα. Τα βιβλία. Φεύγω. Δεν μπορείς, ε? Γεια σου. Όχι. Δεν θα πάω από εκεί που φύγαν αυτοί. Από εδώ. Αντίθετα. Ακούω φωνές. Ζωή. Ναι, ναι. Για πίσω δεν υπάρχει δρόμος. Μετάβολη. Στην απόψινή θεατρική βραδιά ακούσαμε το έργο του Γιάννη Ανδρίτσου «Το Κούτσουρο». Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί: Λίδα Πρωτοψάλτη Λιλή, Ηλίας Κατέβας Ιάκωβος, Παύλος Ορκόπουλος Γλυκεράς, Δημήτρης Γιαννόπουλος Κύριος, Αλέκος Κούρος Ξιδιάς Δημητράκης, Άννα Κοζαδίνου Κυρία, Νίκη Χατζίδου Κοπέλα, Άλκης Παναγιωτίδης Πρώτος Τύπος, Πάρης Κατσίβελος, δεύτερος τύπος. Θανάσης Παπαγεωργίου, κύριος Βρόντος. Επιμέλεια ήχων Γίτσα Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Νίκος Χανιώτης. Σκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια Θανάσης Παπαγεωργίου. Παραγωγή Βίκη Μουνδρέα.